Το κομμωτήριο We Love Hair στο Δήμο Λάθενς αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα από τα κορυφαία κομμωτήρια της Αθήνας. Οργανώθηκε από τους ειδικότερους του κομμωτικού κλάδου, εξασφαλίζοντας λειτουργία υψηλού επίπεδου και προσωπικό με ιδιαίτερα ταλέντα και συνεχή τεχνική ενημέρωση. Είμαι η Μυρτώ Καβαλιεράτου και η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά έχει ξεκινήσει περίπου πριν από 80 χρόνια, όταν ο παππούς μου ήταν ο πρώτος που έφερε την εταιρεία L'Oréal στην Ελλάδα. Στη συνέχεια ο πατέρας μου ίδρυσε την εταιρεία Rilken, οπότε καταλαβαίνετε ότι η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά είναι σχεδόν γονιδιακή. Το The Mall Athens έχει ετησίως πάνω από 15 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς σε μια καθημερινή μας μέρα έχουμε πάνω από 100 επισκέπτες. Αυτό μας κάνει να έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα πελατών, να πρέπει να εξυπηρετήσουμε πραγματικά όλες τις ανάγκες και να βγάλουμε από κάθε γυναίκα αυτό που πραγματικά την αντιπροσωπεύει. Χειροποίη τα στρώματα, Μάτρου Αγιάλ, αληθινά όνειρα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε ουσιαστικά στο τελευταίο debate που οργανώνει η τηλεόραση της Ζούγκλας. Ένα 24ωρο σχεδόν πριν από τις ευρωεκλογές αυτής της Κυριακής. Θα συζητήσουμε σήμερα, υπάρχουν υποψήφιοι ευρωβουλευτές εδώ στο στούντιο και θα τους παρουσιάσω αμέσως. Να σας πω όμως πριν ότι την Κυριακή όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο της τηλεόρασης της Ζούγκλας θα βρίσκεται επιποδός από το μεσημέρι στα στρατηγεία φυσικά των υποψηφίων και θα σας μεταδίδει από λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις όπως έκανε και την Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών. Πάω λοιπόν αμέσως σήμερα στους καλεσμένους που βρίσκονται εδώ στο στούντιο, όλοι υποψήφιοι ευρωβουλευτές. Θα αρχίσω από τα αριστερά προς τα δεξιά. Θα καλησπερίσω τον κύριο Αλφρέντο Σαλτιέλ, ο οποίος είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με τις γέφυρες. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Δίπλα του ακριβώς η κυρία Ανθή Θεοπούλου, υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΕΠΑΜ του κύριου Καζάκη. Καλώς ήρθατε στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Δίπλα της ο κύριος Κώστας Αλεξανδράκης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Χρυσή Αυγή. Καλώς ήρθατε και εσείς στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Και στο στούντιο 2 θα καλησπερίσω την κυρία Σοφία Ανδριοπούλη, η οποία είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Δημοκρατική Αριστερά. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας πω ότι η κυρία Ανδριοπούλου δεν θα συμμετέχει στο πρώτο debate, στην πρώτη συζήτηση που θα γίνει σήμερα. Όπως μάθαμε πριν από λίγο, κατόπιν δικιά της αίτησης, επειδή βρίσκεται σήμερα στο στούντιο υποψήφιος της Χρυσής Αυγής, στο πάνελ εδώ στο debate της τηλεόρασης της Ζούγκλας. Άρα θα έχουμε τη συζήτηση με την κυρία Ανδριοπούλου και τις ερωτήσεις φυσικά προς εκείνη στο δεύτερο μέρος, όπου δεν θα συμμετέχουν υποψήφιοι που βρίσκονται στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Δηλαδή θα έχουμε μια τέτα-τέτ συζήτηση. Λοιπόν, να αρχίσω με μία τάση που είδαμε από την πλευρά του εκλογικού σώματος την Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών. Η αποχή ήταν σχετικά μεγάλη. Οι δημοσκόποι φυσικά πέσανε έξω στις προβλέψεις τους. Σήμερα κυκλοφόρησε και μία δημοσκόπηση στο διαδίκτυο και σας διαβάζω το εξής. Λέει συγκεκριμένα στο ερώτημα πόσο σας ενδιαφέρουν οι ευρωεκλογές, οι απαντήσεις ήταν οι εξής. Πολύ το 32,8%, αρκετά το 35%, λίγο 17,7%, καθόλου 14,2%. Η ερώτησή μου λοιπόν προς εσάς, ένας-ένας θα απαντάει, είναι γιατί αυτή η αποχή που φαίνεται υπάρχει μια τάση και για την Κυριακή και για ποιο λόγο θα πρέπει ο κόσμος να πάει να ψηφίσει σε αυτές τις ευρωεκλογές. Κύριε Σαλτιέλ, αρχίζω από εσάς. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Να πω απλά ότι ο λόγος που θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο κομμάτι της αποχής
Έχει να κάνει καθαρά με το γεγονός ότι οι άνθρωποι έχουν έναν μεγάλο αποτρεπιασμό απέναντι στην πολιτική σκηνή του σήμερα. Διότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μπει σε μια διαδικασία να πληρώνουν φόρους που δεν μπορούν να αντέξουν, πιστεύουν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή κυβερνούν τον τόπο τα τελευταία 40 χρόνια δεν μπορούν να τους σώσουν κιόλας. Και επειδή δεν βλέπουν και εύκολα, γιατί είμαστε 43 αυτή τη στιγμή υποψήφια κόμματα τα οποία κατεβαίνουν για την Ευρωβουλή, δεν μπορεί να ξεχωρίσει ποιο είναι ποιο, γιατί δεν έχουμε και όλοι, ειδικά οι παρευρισκόμενοι, καθόλου σχεδόν χώρο και χρόνο μέσα στα τηλεοπτικά μίντια, τα οποία, όπως και να το κάνουμε, ορίζουν την ανθρώπινη υπόσταση στο κομμάτι του τι πρέπει να ψηφίσουν και τι ακριβώς λέει ο καθένας. Δημιουργείται λοιπόν μια διαδικασία του γιατί να πάω να ψηφίσω, αφού δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Και αυτό κιόλας είναι το οποίο δημιουργεί και έναν εκφασισμό στην ουσία του πολιτικού συστήματος και του εκλογικού σώματος. Και πιστεύουμε ότι από τη στιγμή που δεν μπορούμε να τους ρίξουμε κιόλας με την έννοια, αν και αυτή τη στιγμή ψηφίζουμε για τις ευρωεκλογές και όχι για τις εθνικές εκλογές, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή συζητάμε για το Ευρωκοινοβούλιο και για την Ευρώπη και όχι για την Ελλάδα. Φοβούνται ότι ό,τι και αν ψηφίσουν αυτή τη στιγμή δεν θα έχει σημασία όσον αφορά το μέλλον τους και την καθημερινότητά τους. Αυτό που όμως πρέπει να πούμε και είναι πολύ σημαντικό είναι ότι σήμερα συζητάμε και την Κυριακή αποφασίζουμε για το τι Ευρώπη θέλουμε. Και η Ευρώπη την οποία εμείς προτάσουμε είναι μια Ευρώπη η οποία θα είναι ενωμένη, θα είναι μεγάλη και θα καλύψει τα προβλήματά της ανοίγοντας και όχι κλείνοντας τα σύνορά της. Κυρία Θεοπούλου. Ναι, λοιπόν, και εγώ πιστεύω ότι η αποχή δείχνει πολύ ξεκάθαρα την αποξίωση του κόσμου προς το όλο το πολιτικό σύστημα, στο σύνολό του. Ακριβώς διότι εμείς οι Έλληνες τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε δει πάρα πολλά σκάνδαλα με τους ίδιους πολιτικούς οι οποίοι βρίσκονται ακόμη στην πολιτική σκηνή της χώρας μας. Και έτσι οι άνθρωποι προσπαθούν με την αποχή να εκφράσουν την αντίθεσή τους προς το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Δηλαδή νομίζω ότι είναι μια ξεκάθαρη έκφραση της θέλησης του λαού να μπουν νέα πρόσωπα. Δεν θα έλεγα απλά νέοι άνθρωποι ηλικιακά, θα έλεγα για νέα πρόσωπα τα οποία δεν έχουν φθαρεί, δεν έχουν συμμετάσχει σε σκάνδαλα και έτσι μπορούν να τραβήξουν την εμπιστοσύνη του κόσμου και εν συνεχεία φυσικά έτσι, να την επιβεβαιώσουν αυτή την εμπιστοσύνη που θα πάρουν από τον κόσμο. Εσείς πιστεύετε ότι την Κυριακή αυτή η αποχή θα είναι μεγάλη ή όχι? Όπως δείχνουν οι τελευταίες εκλογές, όχι μόνο οι προηγούμενες αλλά και οι αμέσως προηγούμενες οι εθνικές, δείχνουν πολύ ξεκάθαρα μεγάλη αποχή. Mm-hmm. Αυτό και το Σύνταγμα το ίδιο λέει ότι ερμηνεύεται ως ολική απαξίωση του συνόλου του πολιτικού συστήματος. Πιστεύω ότι και πάλι θα υπάρχει αποχή δυστυχώς. Θα ήθελα όμως να επισημάνω ότι αυτή η αποχή να γνωρίζει ο κόσμος ότι δυστυχώς συμφέρει τα ίδια πρόσωπα να ξαναέρθουν στο προσκήνιο. Κύριε Αλεξανδράκη. Καταρχάς θα συμφωνήσω με τους προελέλεστες ότι προφανώς η αποχή δείχνει μια απαξίωση του πολιτικού συστήματος και ιδιαιτέρως των κομμάτων που επί 40 χρόνια κυβερνήσαν αυτόν τον τόπο και τον φέρανε στη σημερινή κατάτια. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα κομμάτι της αποχής, δεν γνωρίζω πόσο μεγάλο είναι αυτό, προφανώς ενδιαφέρεται για οποιασδήποτε εκλογές, προφανώς ενδιαφέρεται να μαυρίσει σε κάθε εκλογική διαδικασία τους πολιτικούς αυτούς, αλλά έγινε ένα ολόκληρο παιχνίδι πριν τις εκλογές, με τροπολογίες να πέφτουν βροχή πραγματικά για το πώς θα στήσει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ το εκλογικό παιχνίδι σε δύο Κυριακές, έτσι ώστε να καταφέρει να απαξιώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις ευρωεκλογές. Τελικά, αυτό που πιστεύω ότι θα γίνει τελικά είναι ότι ναι, είχαμε μεγάλη αποχή στον πρώτο γύρο, θα υπάρξει μια ανάλογη αποχή και στο δεύτερο γύρο, αλλά και μιας και μιλήσαμε πριν και για δημοσκοπήσεις, λέγοντας κατά πόσο είναι ενδιαφέρον τον κόσμο οι ευρωεκλογές, ο κόσμος θα δείξει στις κάλπες τη θέλησή του για μια μεγάλη αλλαγή. Θα δείξει ότι η συγκυβέρνηση του Μνημονίου θα καταρρεύσει. Η ερώτησή μου τώρα προς εσάς είναι η εξής. Εσείς συνδέετε αυτές τις ευρωεκλογές με το να πηγαίνει ο κόσμος να ψηφίζει σαν να ήταν εθνικές εκλογές? Έτσι το περνάτε? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε για τις αυτοδιοικητικές που πέρασαν, που θεωρητικά είναι εκλογές στις οποίες ο καθένας ψηφίζει αυτόν που θεωρεί ικανότερο δήμαρχο.
Εγώ είδα ότι την επόμενη μέρα, ακριβώς τη Δευτέρα, βγήκε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και αρχίζαν να μιλάνε για το πόσες περιφέρειες πήρανε. Ενώ πριν όλοι οι υποψήφοι τους κρυβόντουσαν πίσω από το μανδύα του ανεξάρτητου. Υπό μία έννοια, την Κυριακή έχουμε ευρωεκλογές. Ψηφίζουμε για την εκπροσώπησή μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για θέματα που άπτονται του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρώπης. Αλλά δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε ότι τη Δευτέρα η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και των υπόλοιπων κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ κτλ., θα κάνουν πολιτικές αναλύσεις πάνω στην εθνική πολιτική. Θα λένε ότι κατέρευσε η Νέα Δημοκρατία, αν θα πάμε σε προώρες εκλογές κτλ. Οπότε οι ευρωεκλογές, παρότι απευθύνονται στην Ευρώπη, έχουν ένα βαρύ χαρακτήρα εθνικό για το τι θα υποθεί τη Δευτέρα και τι θα έχουμε τη Δευτέρα. Να έρθω σε εσάς, κύριε Σαλτιέλ. Η Ελλάδα θα εκλέξει ουσιαστικά πια μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας από 22-21 ευρωβουλευτές. Μάλιστα. Πάρα πολλοί κόσμος πιστεύει ότι είναι πολύ μικρός ο αριθμός μέσα στον τεράστιο αυτόν αριθμό ευρωβουλευτών στο Ευρωκοινοβούλιο. Άρα θα είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει μια εθνική, θα το λέγαμε, συμμαχία μεταξύ των ευρωβουλευτών μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο προκειμένου να συμφωνήσουν σε θέματα και σε μια κοινή γραμμή σε πολύ σημαντικά θέματα που μας αφορούν και φυσικά πολύ καλά το γνωρίζετε κι εσείς ότι οι αποφάσεις παίρνονται, πολλές αποφάσεις μάλλον, παίρνονται από το Ευρωκοινοβούλιο. Πώς λοιπόν θα υπάρξει αυτή η εθνική, σε εισαγωγικά το βάζω, συμμαχία μεταξύ των 21 ευρωβουλευτών που θα βρίσκονται μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο την επόμενη μέρα και από την άλλη πλευρά απέναντι θα είναι τουλάχιστον 700 περίπου, ίσως λιγότερο, άλλοι ευρωβουλευτές από άλλες χώρες. Κοιτάξτε, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία αυτή τη στιγμή είναι ότι η Ευρώπη σαν Ήπειρος, αλλά και οι άνθρωποι γενικότερα της Ευρώπης, επειδή έχω πάει, πήγα στις Βρυξέλλες πριν 3 εβδομάδες και μίλησα με πάρα πολλούς ανθρώπους που πολιτεύονται από διάφορα διαφορετικά σχήματα και ιδεολογικές νοοτροπίες, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολιτισμένο λόγο. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν, ακόμα και αν έχουν διαφορές μεταξύ τους, να κάτσουν, να συζητήσουν και να μιλήσουν για τα θέματα τα οποία άπτονται της πραγματικότητας και του μέλλοντος και της Ελλάδας και της Ευρώπης ή αντίστοιχα της κάθε χώρας και της κάθε σημασίας που έχει η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία όμως αυτή τη στιγμή είναι να κάτσουμε να συζητήσουμε, διότι πιστεύουμε, γιατί βρισκόμουν και σε άλλο πάνελ άλλη φορά, ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πολιτεύονται με άλλα κόμματα από το φάσμα το πολιτικό στην Ελλάδα, εάν συζητήσουμε και συμφωνήσουμε σε κάποια βασικά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, να συζητήσουμε για το τι Ευρώπη θέλουμε. Εμείς προτείνουμε, σαν Φιλελεύθεροι και Δημοκράτες, το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα της Ευρώπης, όπου θέτουμε σαν υποψήφιο για την Προεδρία της Κομισιόν τον Γκίφερ Χόφσταντ, ο οποίος και κλείνει σήμερα την ευρωπαϊκή του καμπάνια στην Ελλάδα και θα είναι στις 6.30 ώρα το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας, δίπλα από το Μέγαρο Μουσικής. Και συζητάμε ακριβώς για το τι Ευρώπη θέλουμε. Η Ευρώπη λοιπόν εμείς που θέλουμε είναι η Ευρώπη Ομοσπονδία. Τι σημαίνει η Ευρώπη Ομοσπονδία? Ευρώπη Ομοσπονδία σημαίνει ότι μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας και Καναδά, που βρίσκονται στην ουσία σαν μεταξύ στην ουσία της Ευρώπης, το Διά 27 δυστυχώς δεν δουλεύει. Το Βόρειο και Νότιο επίσης μέσα στην Ευρώπη δεν δουλεύει. Και το Διά 27 επίσης δεν δουλεύει. Το έχουμε αποδείξει και έχει φανεί πάρα πολλές φορές. Τα τελευταία 5 έως 7 φορές έχει χρεοκοπήσει το χρηματοπιστικό σύστημα από το 1870 μέχρι και σήμερα. Είτε αυτό λέγεται από το 1890 με τον κύριο Βενιζέλο που μας είπε ότι το χεύσαμε, είτε με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είτε με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είτε με τους εμφυλίους, το 1989 κτλ. Κύριε Σαλτιέλο, ο κόσμος ξέρετε τι λέει, ότι άντε και συμφωνείτε κάπως. Μάλιστα. Πώς θα πείσετε 20 άνθρωποι τους υπόλοιπους 680? Μα δεν είμαστε μόνοι μας. Υποτίθεται ότι ο κάθε άνθρωπος ο οποίος πολιτεύεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπαίνει στο Ευρωκοινοβούλιο αποφασίζει να μπει και σε μία παράταξη η οποία είναι σε κάποιο μεγάλο κόμμα μέσα στην Ευρώπη. Δηλαδή είναι το Λαϊκό Κόμμα της Δεξιάς, είναι το Σοσιαλιστικό Κόμμα του κ. Σούλτς, είναι οι Φιλελεύθεροι και Δημοκράτες του κ. Φερχόφσταντ, είναι η Αριστερά του κ. Τσίπρα, είναι οι Οικολόγοι Πράσινοι, είναι η Δεξιά, η Ακροδεξιά. Άρα λοιπόν δεν είμαστε οι 20 και οι υπόλοιποι.
Είμαστε όλοι μαζί, για όλους μαζί. Το θέτετε έτσι, το καταλαβαίνω. Εντάξει, υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές, με συγχωρείτε. Κυρία Θεοπούλου. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω ότι ο αριθμός των ευρωβουλευτών που έχουμε στο Ευρωκοινοβούλιο δεν έχει την παραμικρή σημασία, ακριβώς επειδή αυτή η εθνική συμμαχία στην οποία αναφέρεστε δεν μπορεί να λάβει χώρα. Μιας και η δομή του Ευρωκοινοβουλίου είναι, όπως αναφέρθηκε πριν, κομματική και όχι εθνική. Δηλαδή, οι 20, 21 και 30, να σας έλεγα εγώ, άνθρωποι, αν πηγαίνανε εκεί, δεν θα μπορούσαν να σχηματίσουν συμμαχία, δεν θα μπορούσαν να σχηματίσουν ομάδα. Ο καθένας είναι υποχρεωμένος να σχηματίζει ομάδα με το κόμμα στο οποίο ανήκει. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν δυστυχώς εθνικές συμμαχίες μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτή είναι η δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην επιτρέπει τέτοιου είδους συμμαχίες. Μάλιστα. Διαφορετική άποψή σας από τον κύριο Σαλτιέλ. Κύριε Αλεξανδράκη. Λοιπόν, για το θέμα των εθνικών συμμαχιών, εγώ πιστεύω πως ακόμα και να επιτρεπότανε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και να λέγανε ότι μπορεί να σχηματιστεί οποιοδήποτε συνασπισμός με οποιονδήποτε τρόπο θέλουμε, δεν θα μπορούσε να υπάρξει τέτοιο πράγμα. Και θα σας πω κάτι. Πώς μπορεί να υπάρξει εθνική συμμαχία με πολιτικούς των κομμάτων, όπως ας πούμε που ψηφίσανε ενάντια στο ψήφισμα που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποσύρει η Τουρκία το κάζους Μπέλι. Έχουν υπάρξει πάμπολες περιπτώσεις που οι Έλληνες Ευρωβουλευτές έχουν ψηφίσει ενάντια στα ελληνικά συμφέροντα. Οπότε, από τη δικιά μας πλευρά, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να συμμετάσχουμε σε μια συμμαχία εθνική, εντός εισαγωγικών θα συμπληρώσω εγώ, όπου κάποιοι άνθρωποι πολιτεύονται ενάντια στα ελληνικά συμφέροντα, δρούν ενάντια στα ελληνικά συμφέροντα. Γι' αυτό για εμάς είναι, όπως προείπα, που μας έχουν οι Τούρκοι, είναι κάζους μπέλι. Είτε προερχόμενοι από την Ελλάδα, μα είναι ευρωβουλευτές, είτε από την Ευρώπη, από οποιαδήποτε χώρα, εάν δρούνε ενάντια στα ελληνικά συμφέροντα, εμάς μας έχουν απέναντι. Άρα λοιπόν, λέτε ότι είναι δύσκολο να υπάρξει, από ό,τι καταλαβαίνω, μια εθνική συμμαχία με άλλους ευρωβουλευτές μέσα στην Ευρωβουλία, Έλληνες ευρωβουλευτές. Όπως από την άλλη πλευρά, από τη στιγμή που διαφωνείτε με αυτό, οι δύο ή τρεις, για παράδειγμα, βάζω έναν τυχαίο αριθμό, ευρωβουλευτές που μπορεί να έχει η Χρυσή Αυγή μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, τι θα κάνουν, θα είναι μόνοι τους? Όχι. Οι ευρωβουλευτές που θα εκλέξει η Χρυσή Αυγή θα συνασπιστούν με εθνικιστικά κόμματα, τα οποία εθνικιστικά κόμματα θα προασπίζονται και αυτά με τη δικιά τους σειρά και τα ελληνικά συμφέροντα. Θα φροντίσουμε να φτιάξουμε μια ισχυρή ομάδα στο ελληνικό κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να προωθήσουμε τα ελληνικά συμφέροντα. Από εκεί και πέρα, ακόμα και αν δεν τα καταφέρουμε να φτιάξουμε κάποιον συνδυασμό, εγώ θα σας πω το εξής. Η Ελλάδα διαθέτει ευρωβουλευτές εδώ και δεκαετίες. Και παρόλα αυτά, πολλές από τις επιταγές, από τα νομοθετήματα που βγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μας έρχονται χρόνια μετά και μας λέει η εκάστοτε πολιτική ηγεσία ότι αυτό είναι ευρωπαϊκή απέτηση. Που σημαίνει ότι οι Έλληνες ευρωβουλευτές, αντί να προειδοποιήσουν τον ελληνικό λαό, αντί να του πούνε ότι ψηφίζεται αυτό στην Ευρώπη, ψηφίζεται το ΤΑΔΕΠ, η οικονομική πολιτική, η μεταναστευτική πολιτική, οτιδήποτε, δεν του λένε τίποτα. Έχω ακούσει από πάρα πολλούς ότι πάρα πολλοί ευρωβουλευτές Έλληνες πάνε για κοινωνικό τουρισμό εκεί πέρα, όχι για να κάνουν τη δουλειά τους. Οπότε, ακόμα και ένας ευρωβουλευτής της Χρυσής Αυγής να βρίσκεται εκεί πέρα, ο ελληνικός λαός θα έχει σίγουρο ότι θα έχει έστω και έναν άνθρωπο που θα υπερασπίζεται τα συμφέροντά του, έναν άνθρωπο που θα του πει ακριβώς τι συμβαίνει εκεί μέσα. Μάλιστα. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Σαλτιέλ, και να πάω σε πρόσφατες δηλώσεις του κύριου Γιούγκερ. Και να σας υπενθυμίσω ότι... Κύριε Γιούγκερ, δεν με πρεσβεύει εμένα. Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο θέλω να πάω στις δηλώσεις του. Να σας πω επίσης ότι σε λίγο θα κληθείτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος, που στέλνει μέσω του email, που είναι, να το υπενθυμίσουμε κιόλας, info@zoungla.gr, αλλά μπορείτε να τηλεφωνείτε και στο 211 55 50 500 για θέματα που τους απασχολούν και που μπορεί να βοηθήσει ένας ευρωβουλευτής στο να λυθούν. Θέλω να πω σε πρόσφατες δηλώσεις του κύριου Γιούγκερ, ο οποίος είπε ψηφίστε με συνείδηση στις ευρωεκλογές, αλλά μην ψηφίζετε εξτρεμιστές και ναζί. Για ποιο λόγο το είπε αυτό, πιστεύετε? Πρώτα απ' όλα, αν με επιτρέπετε, πριν απαντήσω, αν με επιτρέπετε, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για αυτό το οποίο είπε ο κύριος Αλεξανδράκης όσον αφορά το θέμα των ευρωπαϊκών επιταγών και τον κοινωνικό τουρισμό. Είναι άδικο να το λέμε αυτό. Ο πρόεδρος της δράσης, ο κύριος Κυλακάκης, ο οποίος είναι νυν ευρωβουλευτής μέχρι και την Κυριακή, έχει πάρα πολλές φορές προειδοποιήσει τον ελληνικό λαό για πολλά πράγματα τα οποία έχουν
συζητηθεί και νομοθετηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, πέρσι τον Ιανουάριο έκανε μια ερώτηση στον κύριο Αλμούνια όσον αφορά τα δάνεια των κομμάτων. Τα οποία δάνεια των κομμάτων αυτή τη στιγμή, μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, για να το ξεκαθαρίσω, είναι κοντά στα 300 εκατομμύρια. Έκανε λοιπόν μια ερώτηση ο κύριος Σκυλακάκης, ευρωβουλευτής των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών στην Ευρώπη, το οποίο είπε το εξής. Αυτά τα δάνεια εξυπηρετούνται από τα κόμματα, ρώτησε τον κύριο Αλμούνια. Και η απάντηση ήταν, όχι, έχουν σταματήσει να εξυπηρετούνται από τον Ιανουάριο του 2013. Άρα λοιπόν, από πέρσι κιόλας, αυτό το θέμα το έχουμε ήδη αναδείξει. Νομίζω ότι είναι γνωστό όμως αυτό το θέμα. Ναι, είναι γνωστό. Όχι, απλά να το ξεκαθαρίσω ότι υπάρχουν πολλοί ευρωβουλευτές οι οποίοι πηγαίνουν στην Ευρώπη και δεν κάνουν κοινωνικό τουρισμό. Θα το πούμε γιατί υπάρχουν και ερωτήσεις του κόσμου που ρωτάνε, κύριε Αλεξανδράκη, για τα χρήματα. Όχι προσωπικά, δεν είναι προσωπική ερώτηση. Απλά να το. Ναι, μπορείτε να απαντήσετε. Ναι, απαντήστε. Για να πάμε στην ερώτηση όμως. Να πάμε στην ερώτηση. Να απαντήσετε, κύριε Αλεξανδράκη, να γίνεται διάλογο. Ένα λεπτάκι. Προφανώς δεν είπα για όλους τους ευρωβουλευτές, αλλά. Υπάρχουν και κάποιοι που όντως κάνανε κάποιο έργο. Δεν ξέρω το έργο του κ. Σκυλακάκη. Είχα μείνει στο ότι ως ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, από ό,τι νομίζω, είχε ψηφίσει εναντίον της Ελλάδος. Και ένα χρόνο μετά όμως διαγράφηκε. Αυτό δεν παραγράφει την ψήφο του. Το θέμα είναι ότι παραγράφηκε όμως από τη Νέα Δημοκρατία και δεν άνοιξε η Νέα Δημοκρατία. Ήταν ανεξάρτητος για τα υπόλοιπα 4 χρόνια. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Άλλο ο ίδιος λέει ότι έκανε, όχι το κόμμα του. Τέλος σημασία, πάνω. Επειδή βάζει τη Νέα Δημοκρατία στο τραπέζι, γι' αυτό το λέω. Ναι, όχι, απλά λέω όταν ήταν. Τώρα προφανώς είναι στο κόμμα σας. Δεν το συζητάμε αυτό. Στους φιλελεύθερους και δημοκράτες. Ναι, όχι, δεν το συζητάμε αυτό. Εντάξει, όχι, απλά λέω όταν ήταν ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας ότι έκανε αυτό. Μάλιστα. Αυτό ήθελα να πω μόνο, απλά για να πούμε ότι πρώτον, ότι δεν το έλεγα για όλους. Προφανώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν κάνει κάποιες ερωτήσεις, όπως υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που έχουν ψηφίσει εναντίον της Ελλάδας, όπως προείπα. Μάλιστα. Και εδώ πέρα. Ναι. Καταλαβαίνω. Είστε κατανοητός. Αν μου επιτρέπετε. Ναι, κυρία Θεοπούλου. Εμπλακώ κι εγώ σε αυτήν την ενδιαφέρουσα πράγματι συζήτηση. Ναι, πράγματι οι ευρωβουλευτές που υπάρχουν προειδοποιούν για διάφορα θέματα. Ίσως δεν τους δίνουμε σημασία εκείνη την ώρα όπου γίνεται η προειδοποίηση. Το ουσιαστικό ζήτημα όμως δεν είναι οι ευρωβουλευτές να μπορούν να μας προειδοποιούν για το τι συζητείτε στο Ευρωκοινοβούλιο. Το σημαντικό είναι οι Έλληνες ευρωβουλευτές να έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν στην διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό μπορεί να γίνει μονάχα εάν δώσουμε τις νόμιμες εξουσίες που υπάρχουν για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή το δικαίωμά του να εξασφαλίζει την έκφραση της δημοκρατίας. Να εξασφαλίζει δηλαδή ότι η βούληση των λαών της Ευρώπης είναι αυτή που εφαρμόζεται από τα δύο άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτό είναι μέσα στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με όλες τις συνθήκες, όμως στην πράξη βλέπουμε ότι δεν λειτουργεί. Μάλιστα. Βλέπουμε τους ευρωβουλευτές να μην έχουν στην ουσία εξουσία. Τοποθετήθηκατε σε αυτό, κύριε Σαλκέλ. Να απαντήσω στην ερώτηση. Πάμε στις δηλώσεις του κύριου Γιούγκερ. Βεβαίως. Είπε συγκεκριμένα, ψηφίστε με συνείδηση, ψηφίστε, αλλά να μην υπάρχει φυσικά αποχή, θέλουν να μην υπάρχει αποχή, αλλά μην ψηφίζετε εξτρεμιστές και ναζί. Το είπε ο κύριος Γιούγκερ, είναι πολύ σοβαρή η δήλωσή του. Πάω σε εσάς, έρχομαι σε εσάς για το σχόλιο. Κοιτάξτε, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι πρέπει να ψηφίσουν και με ιδεολογικά κριτήρια. Οπότε ο κύριος Γιούγκερ έκανε μια τοποθέτηση πραγματικά πολύ σοβαρή. Ο εθνικός σοσιαλισμός είναι ένα φαινόμενο το οποίο αυτή τη στιγμή είναι γεγονός. Και δεν είναι γεγονός μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Σε άλλες λιγότερο, σε άλλες περισσότερο. Στην Ουγγαρία έχουμε τον Τζομπίκ, στην Αγγλία έχουμε τον κύριο Φάραντζ, στην Γαλλία έχουμε την κυρία Λεπέν, η οποία δεν θέλει να λέει ότι είναι εθνικοσοσιαλίστρια, και αντίστοιχα σε διάφορες άλλες χώρες και στην Ιταλία κτλ. Οπότε όντως ο εθνικοσοσιαλισμός έχει πραγματικά αναπτυχθεί πάρα πολύ στην Ευρώπη και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει πραγματικά να το συζητήσουμε. Τι θέμα όμως υπάρχει αυτή τη στιγμή? Πατριωτισμός, είχε πει ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος κάποια στιγμή, ο οποίος λέγεται Σαρλ ντε Γκολ, ο οποίος ήταν και πολιτικός μεγάλος του 1946-1948 στη Γαλλία, είχε πει ότι πατριωτισμός είναι να αγαπάς τη χώρα σου. Εθνικισμός είναι να μισείς όλες τις άλλες. Να αγαπάς δηλαδή τη χώρα σου, αλλά μισείς και όλες τις άλλες. Οπότε δεν είναι μόνο ο εθνικός σοσιαλισμός το θέμα. Είναι και η διαδικασία του να συζητάμε για εθνικισμό και πώς ορίζουμε τον εθνικισμό.
Εάν ορίζουμε λοιπόν τον οικισμό όπως τον ορίζει ο Σαρλ ντε Γκολ, τότε δημιουργεί μίσος όλη αυτή η διαδικασία. Άρα λοιπόν, αναρωτιέμαι, ο λόγος που πηγαίνουν οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι είναι εθνικιστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ποιος είναι? Μήπως είναι η αποδόμηση της Ευρώπης? Μήπως είναι σαν σαράκι να διαλύσουμε την Ευρώπη από μέσα? Και γιατί όλο αυτό? Άρα οι δηλώσεις έγιναν διότι λογικά κάτι υποψιάζονται ή έχουν φόβο στο ότι αν υπάρξει εθνικοσοσιαλισμός δεν μπορεί να λειτουργήσει μια Ευρώπη. Αυτό καταλαβαίνω πώς στηρίζεται. Ο εθνικοσοσιαλισμός. Ή εθνικισμός για παράδειγμα. Είναι για μένα ο εθνικοσοσιαλισμός και ο εθνικισμός μπορούν και να διαφοροποιηθούν μεταξύ τους και να είναι και συμπτυγμένα. Παίζουν και τα δύο. Είναι και δύο απόψεις. Κυρία Θεοπούλη, σε εσάς. Για μένα η δήλωση του κυρίου Γιούνκερ έχει την ίδια σημασία που θα είχε η έκφραση της άποψης οποιοδήποτε πολίτη. Εγώ θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να εκφράζει την άποψή του. Εγώ θα υπερασπίζομαι το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να εκφράζει ελεύθερα την άποψή του, ακόμα και αν εγώ δεν συμφωνώ μαζί του. Δηλαδή, εγώ μπορεί να μην συμφωνώ με κάποιες πιο ναζιστικές, ας το πούμε έτσι, ακροδεξιές προσεγγίσεις. Παρόλα αυτά, υπερασπίζομαι απόλυτα το δικαίωμα του καθενός να λέει ελεύθερα τη γνώμη του. Κύριε Αλεξανδράκη, λοιπόν, επειδή προφανώς το ζήτημα, οι δηλώσεις του κύριου Γιούνκερ αφορούν τη Χρυσή Αυγή, γιατί μας έχουν βάλει την ταμπέλα του ναζιστή πάνω. Οπότε ενδιαφέρει περισσότερο μένα να απαντήσω. Λοιπόν, ο κύριος Γιούνκερ αντιπροσωπεύει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αν δεν κάνω λάθος, που είναι και ο κύριος Σαμαράς. Αντίστοιχα, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι Έλληνες πολιτικοί, μετρώντας από το Σαμαρά, το Βενιζέλο, φτάνοντας Τσίπρα και όλοι οι υπόλοιποι, λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα που λέει ο κύριος Γιούνκερ. Αυτό που συμβαίνει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι ότι οτιδήποτε δεν αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα αυτών που πίνουν το αίμα των λαών, και ιδιαίτερα του ελληνικού λαού, που δεν εκπροσωπεί τα συμφέροντα αυτών που έχουν οδηγήσει 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους στη φτώχεια και την ανεργία, χιλιάδες συνέλληνες στην αυτοκτονία, οτιδήποτε δεν συνάδει με τις απόψεις αυτές, παίρνει την ταμπελίτσα πάνω ναζιστικό και ανταποκρίνεται στις δηλώσεις του κ. Γιούνκερ από εκεί πέρα, ότι να ψηφίσουν τους βρικόλακες που πίνουν το αίμα των λαών και να μην ψηφίσουν τους ναζιστές εντός εισαγωγικών. Από εκεί και πέρα, και ο ελληνικός λαός και όλοι οι Ευρωπαίοι ακούνε τις δηλώσεις του κ. Γιούνκερ που αντιπροσωπεύει την πιο μαύρη συμμορία που, όπως προείπα, απομυζά τα πάντα από τους λαούς. Οπότε, άμα θέλουν, μπορούν να ακούσουν αυτό που τους λέει ο δήμιός τους και να συνεχίσουν στην ίδια κατάσταση, ή μπορούν να κάνουν το χειρότερο του φόβο πραγματικότητα, να ψηφίσουν σε όλη την Ευρώπη τους εθνικιστές και να δούμε από εκεί και πέρα πώς θα αλλάξει η κατάσταση, να υπάρξουν επιτέλους ηγεσίες οι οποίες θα φροντίζουν το καλό του λαού τους. Εδώ θα μπορούσε να ερωτήσει κάποιος, πριν πάω στον κύριο Σαλτιέλ, προς εσάς φυσικά, πώς είναι δυνατόν ή μάλλον είναι εφικτό εθνικιστές από όλα τα κράτη να τα βρίσκουν μεταξύ τους? Ωραία. Και εδώ πέρα θα φέρω λιγάκι και τα λεγόμενα του κύριου Σαλτιέλ που παρέθεσε το De Gaulle. Ο εθνικισμός δεν σημαίνει μίσος προς τις άλλες πατρίδες. Εγώ δεν έχω κανένα μίσος για καμία άλλη πατρίδα. Αγαπάω τη δικιά μου και άμα θέλετε να πάμε, για να μιλάμε και σωστά ελληνικά, το λεξικό του Πετράκου έγραφε ότι εθνικισμός είναι η προσήλωση στα εθνικά ιδανικά. Δεν μιλάγει ούτε για μίσος, ούτε για όλα αυτά για τα οποία μας κατηγορούν. Δεν μισούμε κανέναν άνθρωπο. Καλά να είναι όλοι οι άνθρωποι, καλά να περνάνε και να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε πως σε ολόκληρο τον πλανήτη υπάρχουν κάποια πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα που απομυζούν τους λαούς, είτε μιλάμε για την Ελλάδα, είτε μιλήσουμε για την Αφρική, είτε μιλήσουμε για την Ασία, είτε μιλήσουμε για τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς λαούς. Έτσι. Εμείς αυτά τα συμφέροντα που πολεμάμε και δεν μισούμε κανένα. Να απαντήσετε όμως και στο άλλο ερώτημα, ότι αν οι εθνικιστές στην Ευρώπη μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους, δηλαδή δεν έχουν διαφορές? Κοιτάξτε, όλα τα κόμματα έχουν διαφορές, όλες οι χώρες έχουν διαφορές. Προφανώς όμως και μπορούν να τα βρουν. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε χώρα εντός της Ευρώπης που να έχει, χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να έχει εδαφικές διεκδικήσεις εναντίον της Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, οπότε δεν υπάρχει και λόγος να μην τα βρούμε. Ούτε η Γαλλία διεκδικεί κάτι από την Ελλάδα, ούτε η Ιταλία. Οπότε μπορούμε να συζητήσουμε και να τα βρούμε όλα τα θετικά κινήματα. Κύριε Σαλτιέλ,
Αν έχετε κάποιο σχόλιο, αλλιώς να προχωρήσω στην επόμενη. Ναι, εγώ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Ναι, να είστε σύντομος, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ, αν μου επιτρέπετε. Έχει μεγάλη σημασία να σας πω για ποιο λόγο βρίσκομαι εγώ σήμερα εδώ. Και όχι μόνο εδώ, και για ποιο λόγο μπήκα στη διαδικασία αυτή. Δυστυχώς, εγώ έχασα τον παππού μου πέρσι. Του οποίου αναφέρω το ονοματεπώνυμο και τιμώ και σέβομαι. Ο παππούς μου λοιπόν έχασε όλη την οικογένεια στα κρεματόρια και στους φούρνους του Άουσβιτς και του Μπίρκεναου. Τους οποίους τους πήραν οι Ναζί από τα τρένα της Θεσσαλονίκης προς την Πολωνία. Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνετε, ρέει μέσα στο αίμα μου ο πόνος και η πίκρα του εθνικοσοσιαλισμού στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, που έχει πραγματικά κατασπαράξει 6 εκατομμύρια ανθρώπους και κοντά στα 50, νομίζω μπορεί να είναι και παραπάνω, εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Και αυτό έχει δημιουργήσει ένα θέμα το οποίο κάποιοι προσπαθούν να το υποσκάψουν και να το βάλουν κάτω από κάποιο χαλί ή να το κρύψουν να μην υπάρχει καθόλου. Η άνοιση λοιπόν του ολοκαυτώματος από κάποιους νομίζω ότι είναι ό,τι πραγματικά χειρότερο μπορεί να κάνει σαν γκεμπελική προπαγάνδα η οποία δημιουργείται και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρώπη. Επίσης θα ήθελα να προσθέσω ότι έγινε μια μεγάλη έρευνα από το Anti-Defamation League, το οποίο είναι παγκόσμιο, όσον αφορά τον αντισημιτισμό. Το 69% λοιπόν των ανθρώπων στην Ελλάδα υποστηρίζουν αντισημιτικά στερεότυπα. Τα αντισημιτικά λοιπόν αυτά στερεότυπα φτάσαν σε ένα σημείο τους ανθρώπους να νομίζουν ότι για όλα τους φταίει ο αντισημιτισμός. Τους φταίει δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό το πλαίσιο. Και τι δημιουργούνε? Δημιουργούνε ένα μίσος απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Και όχι μόνο σε αυτούς, αλλά και σε οτιδήποτε είναι διαφορετικό. Αυτό μπορεί να είναι στους μεθανούς, στους προτεστάντες, στους καθολικούς, σε οτιδήποτε είναι διαφορετικό. Δηλαδή, παν μπει Έλλην, Ορθόδοξος, βάρβαρος. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε και να το βάλουμε στο τραπέζι. Θέλουμε πραγματικά να ζούμε σε μια Ευρώπη και σε έναν κόσμο που θα μπορούν όλοι να ευμερούν εξής σώμασης, ή θέλουμε να ξεχωρίσουμε μεταξύ τους τους ανθρώπους, να υπάρχει ρατσισμός, να μιλάμε για ευγονική και ευθανασία όπως πριν 70 χρόνια και να μπούμε σε τέτοιους διαδικασίες συζήτησης και πρακτικής αύριο μεθαύριο? Αυτό είναι το διακύβευμα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Γι' αυτό και ο κύριος Γιούγκερ μίλησε για αυτά τα θέματα. Ναι, κύριε Αλεξανδρά, και ολοκληρώστε και εσείς. Να πληροφορήσω ότι έχω γεννηθεί το 1979 και αυτό έτσι, με την ντροπή που έχει πάρει η συζήτηση, φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχω γεννηθεί το 1979. Από εκεί και πέρα, ως αντισημιτισμός ανά τον κόσμο και ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ονομάζεται οτιδήποτε ασκεί κριτική εναντίον του Ισραήλ και του κράτους του Ισραήλ. Άμα π.χ. εγώ αυτή τη στιγμή πω ότι τις προάλλες διάβασα μία είδηση ότι δύο νεαροί Παλαιστίνοι δολοφονήθηκαν άνευ λόγου και αιτίας, αυτό θα είναι αντισημιτισμός. Από εκεί πέρα, όπως προείπα, δεν μισούμε κανέναν, δεν επιδιώκουμε ούτε γενοκτονίες, ούτε κρεματόρια, ούτε Μπίρκενα, ούτε Νταχάου, ούτε τίποτα. Εμείς αυτό που επιδιώκουμε είναι το καλό του ελληνικού λαού. Τίποτα. Νομίζω απάντησε και στο σχόλιο σας. Πάμε τώρα στην ατζέντα των θεμάτων σας. Μάλιστα. Τα πρώτα θέματα τα οποία έχετε στην ατζέντα σας να θίξετε ως Ευρωβουλευτής στις Βρυξέλλες. Μάλιστα. Εσείς προσωπικά. Προσωπικά, βεβαίως. Και συνέχεια και εσείς, κυρία Θεοπούλου, και εσείς, κυρία Αλεξανδράκη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δυστυχώς ζούμε παγκοσμίως σε μια ανάποδη πυραμίδα. Πώς λειτουργεί αυτή η ανάποδη πυραμίδα? Στο αριστερό μέρος έχουμε ένα κράτος το οποίο δεν είναι κοινωνικό κράτος. Ευθυγραμμισμένο από την άλλη πλευρά έχουμε το χρηματιστικό σύστημα στα δεξιά. Αυτά τα δύο συστήματα αλλοϋποστηρίζουν το ένα το άλλο. Και έχουν βάλει λοιπόν και τέμνονται στον άνθρωπο. Ως άλλος άτλας λοιπόν ο άνθρωπος θα πρέπει να υποστηρίξει αυτά τα δύο συστήματα σε μια γη την οποία την αφήνει ανεκμετάλλευτη. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι θα πρέπει λοιπόν να απασχολούνται επαγγελματικά είτε με το κράτος για να μπορούν να επιβιώνει και να ευημερούν, είτε με το χρηματικό σύστημα. Οποιοδήποτε προσπαθήσει να κάνει μια επιχείρηση σήμερα, στην Ελλάδα κατά βάση, δεν θα μιλήσω για την Ευρώπη συγκεκριμένα, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε διαφορετικά φορολογικούς μηχανισμούς και έχουμε και διαφορετικές τροπολογίες στο πώς ακριβώς πρέπει να λειτουργεί η επιχειρηματικότητα. Τι γίνεται λοιπόν? Δημιουργείται ένα πολύ εξής μεγάλο χάσμα. Έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους στην Ελλάδα, 55 εκατομμύρια στην Ευρώπη, 60% ανεργία νέων. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν δουλειά και οι επιχειρήσεις οι οποίες υπάρχουν στην Ελλάδα
με τη βορομπηκτική πολιτική του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου και της λιτότητας της Ευρώπης, αντί να μεγαλώνουν, μικραίνουν, διαλύονται και οι άνθρωποι μένουν στον δρόμο. Και επειδή βλέπουν ότι αυτό το πράγμα δεν οδηγεί πουθενά και προσπαθήσανε πάρα πολλοί άνθρωποι και στους δρόμους και με διαδηλώσεις να ρίξουν την οποιαδήποτε κυβέρνηση, είτε λέγεται Παπανδρέου είτε λέγεται Σαμαράς, και δεν έγινε γιατί πέφτουν τα ΜΑΤ και προσπαθούν να δημιουργήσουν μια πεποίθηση ότι δεν μπορεί να τα βάλεις με το σύστημα, έχει καταλήξει ο κόσμος να ψηφίζει βία. Δηλαδή, ότι αφού εγώ ο ίδιος δεν μπορώ να ρίξω την κυβέρνηση ή να δείξω τα προβλήματα της δημοκρατίας. Να τελειώσω με την. Τα προβλήματα της δημοκρατίας τα οποία υπάρχουν και τα οποία δεν με πρεσβεύουν, να ψηφίσω αυτό το οποίο με τη βία θα καταφέρει να τους ρίξει. Ναι, να το διευκρινίσετε όμως. Τι εννοείτε με τη βία να καταφέρει να τους ρίξει? Να σε εξηγήσω. Όταν μιλάμε για εθνικισμό και όταν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν ότι μπορούν, κλείνοντας τα σύνορα, που έχουμε 75 με 78% εισαγωγές βιοποριστικών προϊόντων στην Ελλάδα, που αν αύριο το πρωί πάμε σε ένα εθνικό νόμισμα, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε πραγματικά όλες τις ανάγκες που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να ζήσουμε σαν άνθρωποι, αυτό στην ουσία δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα καθημερινότητας σε κάθε άνθρωπο. Ένα είναι αυτό. Δεν είναι αλήθεια όμως αυτό. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Αυτό, ναι. Αλλά τρομάζετε τον κόσμο χωρίς να είναι πραγματικότητα. Παρακαλώ. Έχουμε μια αρκετά μεγάλη επάρκεια, πάνω από το 90%. Ακόμα και αν θελήσουμε δηλαδή να πάμε σε εθνικό νόμισμα, μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να κάνουμε αυτή τη μετάβαση. Όταν λέω πάρα πολύ εύκολα, αφήστε με να το διευκρινίσω, εννοώ πολύ ευκολότερα από όπως βαδίζουμε τώρα. Αυτό σημαίνει το πάρα πολύ εύκολα. Το μη χείρον βέλτιστον δηλαδή. Mm-hmm. Κύριε Αλεξανδράκη, θέλετε να τοποθετηθείτε? Κοιτάξτε, καταρχάς παρατηρώ μια αιμονική διάθεση. Αλλά... Η ερώτηση αιμονική, τι εννοείται αιμονική? Από τον κύριο Σαλτιέλ, το μοναδικό που ακούω είναι ότι δεν θα πρέπει να έρθει ο εθνικισμός. Μάλλον θα έπρεπε να πάτε στον κύριο Σαμαρά. Ο κύριο Σαμαρά πιστεύει ότι είναι εθνικιστής? Όχι, μάλλον θα έπρεπε να πάτε με τον κύριο Σαμαρά, αυτό λέω. Ότι ευθυγραμμίζονται οι απόψεις σας. Δεν νομίζω, δεν θα το έλεγα. Ο κύριο Σαμαρά δυστυχώς αυτή τη στιγμή βγαίνει και λέει ότι θα δημιουργήσει 700.000 θέσεις εργασίας. Θεωρείτε ότι θα το κάνει, ότι μπορεί? Το ίδιο πράγμα δεν λέει και στα Ζάπια. Πάρα πολλά έχει πει ο κύριος Σαμαράς. Άρα λοιπόν, πώς είναι δυνατόν εγώ να συμφωνήσω με έναν άνθρωπο ο οποίος λέει ψέματα? Στο θέμα του εθνικισμού όμως συμφωνείτε αναφανόντως, νομίζω. Νομίζω ότι όλο το συνταγματικό τόξο και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στη δημοκρατία θεωρούν ότι αυτό είναι έχει μια λογική. Όλοι όσοι αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένα συμφέροντα. Συμφέροντα, εγώ δεν εξυπηρετώ κανένα συμφέρον. Όχι, δεν το λέω για εσάς, αλλά το γεγονός ότι συμφωνείτε με τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Βενιζέλο, τον κύριο Στουρνάρα. Δεν συμφωνώ με τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Στουρνάρα περσέ. Συμφωνώ, συμφωνώ στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να μιλάμε για περισσότερη Ευρώπη και όχι για λιγότερη Ελλάδα. Αυτό. Ωραία. Και αυτό γίνονται αυτές οι συζητήσεις, για να ακούγονται όλες οι απόψεις, όλες οι πολιτικές απόψεις. Η ερώτηση όμως ήταν τι έχετε στην ατζέντα σας. Η ατζέντα λοιπόν. Να τελειώσει πρώτα ο κύριος Αλεξανδράκης, παρακαλώ. Να πάω στον κύριο Αλεξανδράκη. Γιατί το νομίζω τον έχουμε αδικήσει τώρα. Όχι, παρακαλώ. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Τι έχετε στην ατζέντα σας, κύριε Αλεξανδράκη? Εθνικά θέματα, μεταναστευτικό, οικονομική πολιτική. Ό,τι αφορά τον Έλληνα πολίτη, ουσιαστικά πρέπει να τεθεί εκτός από το Εθνικό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ληφθούν αποφάσεις υπέρ των λαών της Ευρώπης. Ωραία, θα έρθουμε και αναλυτικότερα, ειδικά στο θέμα της μεταναστευτικής πολιτικής. Κυρία Θεοπούλου, τη δικιά σας ατζέντα από το ΕΠΑΜ. Μάλιστα. Εμείς θεωρούμε ότι ένα είναι το θεμελιώδες ζήτημα, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, και με αυτό θα ασχοληθούμε. Η έλλειψη δημοκρατίας στο σύστημα το οποίο έχουμε στήσει ως άνθρωποι, τόσο στην Ευρώπη, όσο και τοπικά στις χώρες μας, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, σας διαβεβαιώ, υπάρχει πάρα πολύ έντονη η έλλειψη δημοκρατίας. Έτσι λοιπόν εμείς, πηγαίνοντας στην Ευρωβουλή, θα ασχοληθούμε με αυτό πρωτίστως. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται μετά. Εάν δεν λύσουμε την έλλειψη δημοκρατίας, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έρχομαι και εσάς, κύριε Σαλτιέρ. Έλεγα λοιπόν για συγκεκριμένα. Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να δούμε είναι ότι από τη στιγμή που οι νέοι δεν έχουν να πληρώνουν φόρους για τα επόμενα 5 χρόνια ούτως ή άλλως,
πρέπει να περάσουμε ένα νομοσχέδιο για όλη την Ευρώπη και όχι μόνο για την Ελλάδα, το οποίο θα λέει μηδενική φορολόγηση για όλους τους νέους ανθρώπους που θέλουν να δημιουργήσουν μια δική τους επιχείρηση, μια δική τους δουλειά, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν επιχειρήσεις για να τις απορροφήσουν. Μηδενική φορολόγηση για την επιχείρηση όμως. Mm-hmm. Όχι για τα εισοδήματα, όχι για τις ασφαλιστικές φορές, όχι για τους εργαζομένους. Ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια επιχείρηση από τον κάθε νέο ή από μια ομάδα νέων. Να μην φορολογείται, να μπορούν. Να μην φορολογείται επιχείρηση και να μπορέσει να μπει στη διαδικασία απόσβεσης. Έτσι. Και αυτό στην ουσία να γυρίσει την πυραμίδα ανάποδα, να βάλουμε δηλαδή τον άνθρωπο ως αιχμή του δόρατος σε αυτή την πυραμίδα και αυτά τα δύο συστήματα να υποστηρίζουν το ένα το άλλο, αλλά και τον άνθρωπο κατά βάση. Γιατί βρίσκονται και τα ίδια στη βάση, έτσι. Και από τη μια μεριά το κράτος με τους μηχανισμούς τους οποίους έχει και με το μιλητήριο το οποίο έχει να βοηθήσει τις κάθε επιχείρηση, είτε αυτό είναι εξαγωγική, είτε αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με την εξαγωγική αγορά, να μπορέσει να αναπλάθει τη διαδικασία του, να μπορέσει να ευημερήσει, να παράξει πλούτο, να παράξει θέσεις εργασίας και να παράξει φόρτο. Η πρότασή σας προς το Ευρωκοινοβούλιο είναι αυτή, αλλά πιέζεται για να γίνει αυτό. Πιέζουμε για μπορεί να μην το καταφέρετε όμως, αλλά πιέζεται. Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ναι, κυρία Θεοπούλου, τοποθετηθείτε και εσείς. Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, και αυτό όχι λόγω της υποψηφιότητάς μου με το ΕΠΑΜ, αλλά λόγω ειδικότητας. Η υποστήριξη των startup, των λεγόμενων startup, αυτό που προτείνατε δηλαδή, εφαρμόζεται τα τελευταία 10 χρόνια κατά κόρον σε όλη την Ιφίλιο. Δυστυχώς, τα νούμερα μας δείχνουν ότι έχει αποτύχει. Δηλαδή, πάνω από το 60% των startup κλείνουν μέσα στα 2 πρώτα χρόνια. Δηλαδή, εκείνο το οποίο χρειάζεται αυτή τη στιγμή δεν είναι περισσότερες νέες επιχειρήσεις. Είναι αυτή τη στιγμή να αλλάξουμε το σύστημα έτσι ώστε να μπορέσουν να ευημερήσουν οι υπάρχοντες επιχειρήσεις. Αυτές που κλείσανε επίσης να μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν. Να δημιουργούμε ξανά και ξανά χιλιάδες startups και στην Ελλάδα είτε σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, δεν βοηθάει σε τίποτα. Οι startups ούτε κέρδη έχουν, ούτε έχουν τη δυνατότητα να κάνουν προσλήψεις. Κύριε Αλεξανδράκη, έρχομαι σε εσάς. Αν θέλετε να κάνετε μια σύντομη τοποθέτηση για να πάω στη μεταναστευτική πολιτική. Να συμφωνήσω με την κυρία Θεοπούλου ότι στην Ελλάδα υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει κάνει κατάλυση του πολιτεύματος, έχει αθώους ανθρώπους στη φυλακή χωρίς κανένα στοιχείο και στην ουσία κάνει πολιτική μέσα από εισαγγελικές παραγγελίες οι οποίες γίνονται κατόπιν τηλεφωνημάτων υπουργών. Αυτά με παραδοχές υπουργών και παρατρεχάμενων, δηλαδή και του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, με παραδοχή από την ίδια την κυβέρνηση ότι υπάρχουν τηλεφωνήματα και παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Υπάρχει κατάργηση της διάκρισης των εξουσιών, κατάλυση του πολιτεύματος και κανείς δεν λέει τίποτα. Από εκεί και πέρα την ατζέντα μας, ας την είπαμε, 2-3 λόγια. Να έρθω συγκεκριμένα στο ζήτημα της μεταναστευτικής πολιτικής που το ρωτάει πολύ ο κόσμος γιατί τον απασχολεί φυσικά. Προφανώς. Και να σας ρωτήσω τι προτείνει το κόμμα σας, η Χρυσή Αυγή, τι θα πει στην Ευρωβουλή για το συγκεκριμένο ζήτημα που απασχολεί τόσο πολύ την Ελλάδα. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να γίνει καταγγελία της ενώ για την παράνομη μετανάστευση που υπάρχει στην Ελλάδα. Κατάλαβα τι λέτε. Πρώτα πρέπει να γίνει καταγγελία της παράνομης και επέσχυντης συνθήκης Δουβλίνο 2, η οποία λέει ότι αν καταφέρει κάποιος λαθρομετανάστης και φύγει από την Ελλάδα, και συλληφθεί, ας πούμε, στη Σουηδία ή στη Γαλλία, θα τον επιστρέψουν εδώ πέρα. Αυτό έχει κάνει το εξής, αποτέλεσμα. Η Ελλάδα έχει καταστεί και λόγω προβλημάτων εξωτερικής πολιτικής, έχει καταστεί ένα μέρος που εναποτίθενται όλοι οι λαθρομετανάστες της Ευρώπης. Εμείς, η Ιταλία και η Ισπανία κατά κύριο λόγο. Εμείς περισσότερο, διότι σύμφωνα με το δόγμα Οζάλ, οι Τούρκοι στέλνουν συνεχώς λαθρομεταναστευτικά κύματα, παράλληλα εξυπηρετούν και την οικονομία τους, την παραοικονομία τους με τους λαθρέμπορους και προσπαθούν να καταπολεμήσουν με αυτόν τον τρόπο ολόκληρο το ελληνικό κράτος και το ελληνικό έθνος. Οπότε, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει ανοιχτά τα σύνορα για να μπαίνει όποιος θέλει. Και λόγω της συνθήκης Δουβλίνο 2, κλειστά και δεν μπορεί να φύγει να πάει πουθενά αλλού. Άρα θα καταγγείλετε τη συνθήκη Δουβλίνο 2. Μόνο το Δουβλίνο 2. Και το. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μπαίνουν εδώ πέρα. Κοιτάξτε, το γεγονός ότι έρχονται οι λαθρομετανάστες στην Ελλάδα είναι ένα ζήτημα παγκόσμιας πολιτικής. Δεν είναι μόνο ελληνικό. Οι άνθρωποι ευρωπαϊκό βασικά συμφωνούν οι περισσότεροι ότι είναι το ζήτημα. Αν ήθελε η Ευρώπη είναι να το αντιμετωπίσει πολιτική, το θέμα, θα γιατί μπορούσε.
άμα θέλετε να μιλήσουμε για πρόσφυγες, ας πούμε, κάποιου τη χώρα βομβαρδίζουν οι Αμερικάνοι για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Κάποιου τη χώρα διαλύουν. Συρία, Αίγυπτος, Λιβύη, Αφγανιστάν κτλ. Γι' αυτό σας λέω είναι θέμα παγκόσμιας πολιτικής. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε μια Τουρκία η οποία στέλνει συνεχώς κύματα. Είδαμε και τον τελευταίο μήνα 3-4 ναυάγια από υπερφορτωμένα πλοιάρια. Έτσι. Η Ελλάδα έχει σύνορα τελείως ανοιχτά για να μπαίνεις. Για να βγαίνεις από εκεί και πέρα, βλέπουμε στα λιμάνια εξόδου, την Πάτρα και άλλα λιμάνια εξόδου, μια τρομερή παρουσία της αστυνομίας, έτσι ώστε να μην φύγουν. Αυτό θα πρέπει να καταγγελθεί. Ότι δεν γίνεται η Ελλάδα να κρατάει το σύνολο των μεταναστών και αντίστοιχα οι άλλες χώρες απλά να μας τους στέλνουν πίσω. Ωραία. Κυρία Θεοπούλη, εσείς. Ναι. Μεταναστευτική πολιτική του ΕΠΑΜ στην Ευρώπη. Είναι πράγματι μια πολιτική επισήμως της Ευρωπαϊκής Ένωσης το να κρατούνται εχμάλωτοι εδώ πέρα οι μετανάστες. Αυτό πρέπει να λήξει. Το δημοκρατικό που λέει το ΕΠΑΜ είναι το εξής. Έρχονται οι περισσότεροι εδώ διότι θέλουν να μεταβούν σε κάποιες άλλες χώρες. Τους περνάνε όλους από εδώ, λόγω αυτής της πολιτικής που ανέφερε και ο κύριος Αλεξανδράκης. Λοιπόν, εμείς θα τους πούμε το εξής, το δημοκρατικό και το ανθρωπιστικό, αν θέλετε. Έχετε πρόβλημα στη χώρα σας, δεν μπορείτε να γυρίσετε, πολύ καλώς. Αν έχετε ανάγκη από άσυλο, μπορούμε να παρέχουμε άσυλο. Εάν όχι, πείτε μας πού θέλετε να πάτε, θα σας πληρώσουμε και το εισιτήριο και πολύ ευχαρίστως να πάτε με πολιτισμένο τρόπο. Άρα αυτή είναι η πρότασή σας για το μεταναστευτικό. Αυτή είναι η πρότασή μας, διότι οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν να μείνουν εδώ, δεν έχουν λόγο να μείνουν εδώ. Τους οδηγούν εχμαλώτους να παραμένουν στην Ελλάδα. Λοιπόν, να πάω σε διάλειμμα. Μετά έρχομαι σε εσάς, κύριε Σαλτιέλ, για τις προτάσεις σας περί μεταναστευτικής πολιτικής. Για το θέμα θα απαντήσετε αμέσως μετά το διάλειμμα. Πιέζουν, πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Μερικά λεπτά. Επιστρέφουμε με τις δικές σας ερωτήσεις που έχετε στείλει προς τους υποψήφιους στο email. Διάλειμμα. Τα στρώματα Μάτρου Αγιάλ. Αληθινά όνειρα. Το κομμωτήριο We Love Hair στο Δήμο Λάθενς αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα από τα κορυφαία κομμωτήρια της Αθήνας. Οργανώθηκε από τους ειδικότερους του κομμωτικού κλάδου, εξασφαλίζοντας λειτουργία υψηλού επίπεδου και προσωπικό με ιδιαίτερα ταλέντα και συνεχή τεχνική ενημέρωση. Είμαι η Μυρτώ Καβαλιαράτου και η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά έχει ξεκινήσει περίπου πριν από 80 χρόνια, όταν ο παππούς μου ήταν ο πρώτος που έφερε την εταιρεία L'Oréal στην Ελλάδα. Στη συνέχεια ο πατέρας μου ίδρυσε την εταιρεία Rilken, οπότε καταλαβαίνετε ότι η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά είναι σχεδόν γονιδιακή. Το The Mall Athens έχει ετησίως πάνω από 15 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς σε μια καθημερινή μας μέρα έχουμε πάνω από 100 επισκέπτες. Αυτό μας κάνει να έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα πελατών, να πρέπει να εξυπηρετήσουμε πραγματικά όλες τις ανάγκες και να βγάλουμε από κάθε γυναίκα αυτό που πραγματικά την αντιπροσωπεύει. Ζούγκα λοιπόν για μια ακόμη φορά στα μεγάλα γεγονότα κοντά σας. Καλησπέρα και από μένα, να είστε καλά όλοι, σας στέλνουμε κοντά. Καλησπέρα Λάμπρο από την πλατεία Συντάγματος. Δεν πέφτει καρφίτσα βλέπω εκεί, Σωτήρη. Καλό μεσημέρι από την πλατεία Κοραή, όπου όπως βλέπετε... Βρισκόμαστε στο στρατηγείο ουσιαστικά του υποψήφιου δημάρχου, του κυρίου Γιάννη Μόραλη, στην οδό Ηρών Πολυτεχνείων. Μας ακούει Τίλος. Σας ακούει. Δεν πρόσεξα τώρα και τις κόκκινες κάρτες, παιδί μου, αλλά τον είδα ότι ήταν πολύ υποτικός. Πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ακούσουμε τον υποψήφιο δήμαρχο Αθήνας. Μέσα στα μεγάλα ονόματα είστε κι εσείς. Καθιστά δηλαδή τη μάχη, την αναμέτρηση δύσκολη. Γιατί έστω και αν είναι καλή επιτυχία.
Κύριε Ψωμιάδη. Γεια σας και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, Παναγιώτη και Λίτσα, Λίτσα και Παναγιώτη. Λέω, έχετε άλλη μία εβδομάδα τρέξιμο για να ενημερώσετε τον κόσμο τι εστί Ευρωβουλή και εσείς τι θα κάνετε εκεί. Πρώτο λιμάνι της χώρας, στο άλλο εκλογικό κέντρο, φύγαμε τον Γιάννη Μόραλη και είμαστε τώρα στην πλατεία Κοραή συγκεκριμένα, εδώ στο στρατηγείο του άλλου υποψήφιου δημάρχου Πειραιά, του κύριου Μιχαλολιάκου. Και να ξέρει ο κόσμος, γιατί είναι κουκιά μετρημένα, ότι αν ψηφίσεις Πιλιοτόπουλο, ψηφίζεις Τουρλάρα, Παλτάκο, τον Μπούλο, Γλουλιάπη, αυτά. Καλά, δόξα Θεώ, γυρίζω τα εκλογικά κέντρα. Καλά, το φαντάζομαι. Φαντάζομαι ότι θα έχετε φτιάξει. Μας ζήτησε το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, ζήτησε από τους υποψηφίους να γράψουμε τις απόψεις μας για το μοντέλο της Ευρώπης που βλέπουμε. Έγραψα λοιπόν, παιδιά, ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει στους 28. Είδε να πέφτει αυτό το μαύρο στις οθόνες, με πραξικοπηματικό τρόπο που κατά τη γνώμη μου ήθελα να στείλει ένα μήνυμα σε όλη την κοινωνία και όχι τόσο να συμπληρώσει τις λίστες με τις δυο. Έχει 30% και εκτόσεις, ναι. Και τζάμπα εισιτήριο είχε για τους ενδιαφερόμενους. Τα κόμματα έβαλαν τα λεωφοριάκια τους. Καλησπέρα και πάλι από την πλάτεια Κοραή και από το στρατηγείο. Από την πλατεία Συντάγματος είναι δίπλα μου. Ποιες είναι οι πρώτες εκτιμήσεις μία ώρα πριν κλείσουν οι κάλπες? Θα μιλήσουμε με μια κυρία η οποία είναι εδώ από αρκετά νωρίς σήμερα. Καλησπέρα σας. Η οποία είναι εθελότρια. Α, εδώ εθελότρια. Υποστηρίζει φυσικά το συνδυασμό του. Ένα πανέμορφο στούντιο, ιντερνετική τηλεόραση μοναδική. Είπαμε, ατιθάς αυτή τη δημοσιογραφία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος του debate. Σήμερα είναι το τελευταίο debate, διότι την Κυριακή φυσικά είναι οι ευρωεκλογές. Σήμερα οι καλεσμένοι υποψήφοι, ο κύριος Αλφρέντο Σαλτιέλ, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τις γέφυρες, η Ανθή Θεοπούλη, υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΕΠΑΜ του κύριου Καζάκη, ο κύριος Κώστας Αλεξανδράκης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Χρυσή Αυγή, και στο στούντιο 2, που η συζήτηση θα γίνει φυσικά, όπως σας ανέφερα από την αρχή, μόλις τελειώσει το πρώτο εδώ debate, η κυρία Σοφία Ανδριοπούλου, υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Δημοκρατική Αριστερά. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Σαλτιέλ, τις προτάσεις σας για τη μεταναστευτική πολιτική. Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα, αν μου επιτρέπει ο κύριος Αλεξανδράκης, να διορθώσω λίγο τη λέξη λαθρομετανάστευση. Είναι λάθος και αυτός ο όρος, γιατί λαθρέο είναι το οτιδήποτε είναι άψυχο. Έτσι. Άρα, άμα θέλουμε να ορίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, είναι παράνομοι μετανάστες. Όχι λάθρομοι. Ο λάθρο κυνηγός, και αυτός είναι λάθος, είναι ο άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποιεί τη διαδικασία αυτή της εργασίας που κάνει για να παίρνει τους παράνομους αυτούς μετανάστες, να παίρνει κάποια λεφτά και να τους βάζει κάποιες χώρες. Αλλά για παράνομους μετανάστες μιλάμε, γιατί είναι άνθρωποι και έχουν ψυχή. Αυτό που θέτεται είναι ένα ζήτημα καθαρά επικοινωνιακό. Λαθρομετανάστες, το ξέρει όλος ο κόσμος. Κακός! Να το ορίσουμε αυτό, είναι κακός. Μα τώρα έπιασε η ευαισθησία. Όταν μιλάγαμε για λαθροκυνηγούς, δεν είχα ακούσει κανένα να το κάνει ζήτημα. Όταν μιλάγαμε για λαθρέπονο. Μαζί μου δεν είχατε μιλήσει ποτέ. Όχι, προφανώς δεν είχα μιλήσει μαζί σας. Μπράβο. Απλά σας λέω ότι δεν είχα δει να γίνεται θέμα για το λαθρέπονο, για το λαθροκυνηγό. Επειδή οφείλω να σας μιλήσω σαν εκπρόσωπος των φιλελεύθερων και δημοκρατών της Ευρώπης, εμείς οι φιλελεύθεροι τουλάχιστον, και δεν ξέρω τι θα κάνετε εσείς, δεν ορίζουμε τους μετανάστες, τους παράνομους, ως λάθρο μετανάστες, γιατί είναι άνθρωποι που έχουν ψυχή, είναι άνθρωποι που έχουν ζωή και πρέπει να τους σεβόμαστε το ίδιο με όλους. Περιμένω να κάνετε ένα επίσημο δελτίο τύπου πότε και για τους λαθροκυνηγούς. Γιατί σας είπα, πρώτη φορά βλέπω την ευαισθησία αυτή όσον αφορά τη μετανάστευση. Αυτό είναι πολεμική ρητορική και γενικότερη πολεμική ρητορική. Δεν οδηγεί πουθενά. Αυτό θέλω να πω μόνο όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Η κυρία Θεοπούλου, βέβαια, είπε μετανάστες και όχι λαθρομετανάστες. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε πριν. Επίσης, κάτι άλλο που είπε η κυρία Θεοπούλου, το οποίο θα ήθελα να σχολιάσω, είναι όσον αφορά τα startups. Startup δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις τεχνολογίας και πληροφορικής που κάνουν application στο ίντερνετ ή στο Facebook ή στο κινητό. Έτσι. Startup είναι οποιαδήποτε επιχείρηση ξεκινάει από το μηδέν. Από το τίποτα, από μια ιδέα. Εγώ ξεκίνησα μια επιχείρηση πριν 3 χρόνια, από το μηδέν, από το τίποτα. Ασχολούμαι με το εμπόριο ενδυμάτων και παπουτσιών. Από τα 15 μου ασχολούμαι με την επιχείρηση, με επιχειρήσεις γενικότερα και με το εμπόριο. Και πριν 3 χρόνια ξεκίνησα μια επιχείρηση startup από το μηδέν με κάποιους συνεταίρους για εξαγωγή ελαιολάδου, κάτι τελείως άσχετο με αυτά τα οποία έχω ασχοληθεί στη ζωή μου. Ωραία. Και αυτό ήταν μια startup και είναι μια πραγματική startup η οποία πάει καλά και δεν έχει κλείσει. Και πιστεύω, να σου πω την αλήθεια, μπορεί αυτή τη στιγμή να έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί τι γίνεται? Πάνε να ανοίξει ένα μαγαζί σήμερα, θα μιλήσει πολύ λαϊκά. Πάνε να ανοίξει ένα μαγαζί σήμερα και έχει να πληρώσει φόρο για φέτος που δεν ξέρει τι τζίρο θα κάνει. Φόρο να πληρώσει φόρο για του χρόνου που δεν έχει κάνει τζίρο τον πρώτο χρόνο.
Άρα τι φόρο θα πληρώσει τον επόμενο χρόνο, αυθαίρετα, έτσι. Και πρέπει να πληρώσει και όλα τα χαράτσια που έχονται από πίσω για να μπορεί να κάνει επενδύσει αυτέ, για να μπορέσει να μπει στη διαδικασία εξομάλυνση τη κατάσταση και να μπει στη διαδικασία απόσβεση. Οπότε πληρώνει φόρου για πράγματα τα οποία δεν έχει ουσιαστικά παράξει. Κατανοητό, κύριε Σαλτιέλ. Αν θέλετε να κάνετε μια τοποθέτηση, πρέπει να απαντήσει για το θέμα της μεταναστευτικής πολιτικής. Να πω ότι σαφώς όταν μιλάμε για startups δεν εννοούμε μονάχα τις επιχειρήσεις έντασης γνώσης, τις επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας. Εννοούμε και αναφερόμαστε όλοι και πάντα σε όλες τις νέες επιχειρήσεις. Και κύριε Σαλτιέλ, όσον αφορά συγκεκριμένα λοιπόν τη λύση για τη μεταναστευτική πολιτική που εμείς προτείνουμε, το εξής. Από τη στιγμή που εμείς προτείνουμε τα επόμενα 5 χρόνια να οικοδομήσουμε το πλάνο της Ευρώπης Ομοσπονδίας, ούτως ώστε το 2019 να έρθουμε και να πούμε στον κόσμο της Ευρώπης, στο λαό της Ευρώπης, στους πολίτες, στους 500 εκατομμύρια πολίτες Ευρώπης που είμαστε αυτή τη στιγμή κοντά δύο φορές παραπάνω από τις ΗΠΑ που είναι 309 εκατομμύρια και της Ρωσίας που είναι 147 εκατομμύρια, σχεδόν τρεις φορές επάνω, έτσι, να γυρίσουμε να πούμε σε αυτούς 500 εκατομμύρια πολίτες ότι κοιτάξτε, η κάθε παράταξη προτείνει αυτόν τον τρόπο Ευρώπης Ομοσπονδίας που θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή, το Λαϊκό Κόμμα θα προτείνει κάτι άλλο, οι Σοσιαλιστές θα προτείνουν κάτι άλλο, Φιλελεύθερη κάτι άλλο κ.ο.κ. Τι προτείνουμε όσον αφορά τη μεταναστευτική πολιτική? Από τη στιγμή που προτείνουμε μια Ευρώπη Ομοσπονδία, προτείνουμε να έχουμε κοινά ευρωπαϊκά σύνορα, έτσι, και κοινό στρατό. Τι σημαίνει αυτό? Κάθε χώρα λοιπόν θα πρέπει να μειώσει εκ των πραγμάτων τις αμυντικές δαπάνες και επίσης οι Υπουργοί Άμυνας, ειδικά της χώρας μας, δεν θα έχουν το δικαίωμα να παίρνουν μίζες για εξοπλιστικά προγράμματα, τα οποία θα πρέπει να κάνουν ούτως ή άλλως, από τη στιγμή που αυτό θα είναι μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική και τα σύνορα της Ελλάδας θα είναι τα σύνορα της Ευρώπης. Άρα και το πρόβλημα το μεταναστευτικό δεν θα είναι πλέον πρόβλημα της Ελλάδας και άρα το Δουβλίνο 2, θα είναι ένα πρόβλημα της Ευρώπης και θα πρέπει η Ευρώπη με τα 13 τρισεκατομμύρια που παράγει το χρόνο να το λύσει. Άρα εσείς δεν είσαι της άποψης να καταγγελθεί το Δουβλίνο 2. Να αναθεωρηθεί όμως. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το Δουβλίνο 2 είναι μια συνθήκη η οποία ήταν με τα σημερινά δεδομένα. Με τα δεδομένα της Ευρώπης Ομοσπονδίας θα πρέπει να αλλάξει. Θα πρέπει να αλλάξει, άρα αναθεώρηση. Λοιπόν. Αναθεώρηση όσον αφορά το πάμε να κάνουμε μια Ευρώπη Ομοσπονδία όμως. Θέλατε να πείτε κάτι, κυρία Θεοπούλου? Ότι ήθελα μονάχα απλά να σχολιάσω ότι η Ευρώπη έχει ήδη αποφασίσει για αυτό το θέμα συνολικά με το Δουβλίνο 2. Δηλαδή έχει ξεκάθαρα λάβει θέση. Συνεπώς θα πρέπει από εκεί και πέρα να ασχοληθούμε λίγο κι εμείς με τη χώρα μας, να λάβουμε κι εμείς θέση για τη χώρα μας. Μπορούμε να λάβουμε μέσα για τη χώρα μας, αλλά τι γίνεται? Εάν θέλουμε να πιστεύουμε ότι αξίζει να ανήκουμε στην Ευρώπη και θέλουμε να ανήκουμε σε αυτή την Ήπειρο και θέλουμε να είμαστε όλοι μαζί και όχι ο καθένας χωριστά, θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα και πώς μπορούμε να τα αλλάξουμε. Από τη στιγμή που υπάρχει ένα πρόβλημα και λέγεται Συνθήκη Δουβλίνου 2, να πάμε να το αλλάξουμε όλοι μαζί. Και όχι να πούμε στη διαδικασία να πούμε ότι αυτό είναι το θέσφατο, αυτό είναι το οποίο έχουμε. Ας αφήσουμε τους Ευρωπαίους να κάνουν ό,τι θέλουν και εμείς θα ασχοληθούμε με τα δικά μας. Ωραία, το Δουβλίνο 2. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε Αλεξανδράκη, ναι, και να πάω μετά στο θέμα της ονομασίας των Σκοπίων και στις γερμανικές αποζημιώσεις. Το ρωτάει πολύ ο κόσμος. Πριν δούμε το όραμά μας για την Ευρώπη, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να σκεφτούμε ότι οι Έλληνες βιώνουν μια ζωφερή πραγματικότητα αυτή τη στιγμή και αναφέρομαι στο μεταναστευτικό πρόβλημα, έτσι. Δεν μπορούμε να μιλάμε για το ποιο θα είναι το όραμά μας για μια Ευρώπη μετά από 20 χρόνια, ενώ τον άλλον τον σκοτώνουν σήμερα. Ενώ του αλληνού έχει υποβαθμιστεί η γειτονιά σήμερα, θα πρέπει να γίνει κάτι σήμερα και από το Εθνικό Κοινοβούλιο και από τους Έλληνες Ευρωβουλευτές. Ωραία. Να πάω τώρα στο ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων, ρωτάει ο κόσμος, και τις γερμανικές αποζημιώσεις. Να αρχίσω με εσάς, κύριε Αλεξανδράκη. Λοιπόν, ένα-ένα τα ζητήματα. Mm-hmm. Το θέμα της ονομασίας της Μακεδονίας. Η Χρυσή Αυγή ήταν από τις πρώτες πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, μάλλον η μόνη πολιτική δύναμη, για να λέμε την αλήθεια, η οποία είπε ότι κανείς δεν μπορεί να χρησιμοποιεί ένα ελληνικό όνομα, το όνομα της Μακεδονίας μας. Εμείς πιστεύουμε πως τα Σκόπια, αν θέλουν να μπουν σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό οργανισμό, θα πρέπει να έχουν ένα όνομα για μία χρήση και αυτό να μην έχει καμία σχέση με τη Μακεδονία. Μπορούν να ονομαστούν όπως αλλιώς θέλουν, αρκεί να μην χρησιμοποιούν ελληνικούς όρους και ελληνικά τοπονύμια και ελληνικό αυτοπροσδιορισμό. Η Μακεδονία είναι Ελλάδα και αυτό δεν το διαπραγματευόμαστε. Από εκεί πέρα μου θυμίζετε το δεύτερο ζήτημα. Οι γερμανικές αποζημιώσεις. Σαφέστατα και το καθεστώς. Που έγινε και λόγος τώρα πρόσφατα και με το ΣΥΡΙΖΑ και το Μανώλη Γκλέζο, ο οποίος είπε ότι θα θίξει το θέμα στην Ευρώβουλη. Και οι γερμανικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο είναι ένα ζήτημα το οποίο η Ελλάδα θα πρέπει να το διεκδικήσει άμεσα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ούτε ένα δευτερόλεπτο έτσι ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη στην ουσία. Δεν μιλάμε για λεφτά εδώ πέρα. Δικαιοσύνη πάνω σε αυτό το ζήτημα. Σε εσάς, κυρία Θεοπούλου.
Ναι, όσον αφορά τα λεγόμενα Σκόπια, εμείς είμαστε αντίθετοι με όλες τις πολιτικές διάσπασης, οπουδήποτε και αν αυτές εφαρμόζονται. Έτσι, το ΕΠΑΜ θέλει, συμφωνεί και υποστηρίζει αυτό που υποστηρίζει ο ίδιος ο λαός. Και ο ίδιος ο λαός εκεί, αν έχει τύχει να πάτε, διότι έτυχε να ταξιδέψω λόγω εργασίας, ο ίδιος ο λαός θέλει να ενωθεί ξανά σε μια ολόκληρη Ιουγκοσλαβία και όχι να είναι διασπασμένος. Άρα σε κρατήδια. Δεν συζητάτε καν το θέμα. Δεν συζητάμε καν το θέμα του ονόματος. Του ονόματος. Βέβαια. Για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Για τις γερμανικές αποζημιώσεις, βεβαίως. Να σας πω ότι οι γερμανικές αποζημιώσεις, όπως και ένα σωρό. Και το κατοχικό δάνειο, όπως και ένα σωρό άλλα ζητήματα, είναι θέματα πολιτικής βούλησης. Είναι θέματα, εννοώ, για να πραγματοθούν, χρειάζεται πολιτική βούληση. Διότι είναι οφθαλμοφανές ότι και σαφώς πρέπει να πάρουμε τις πολεμικές αποζημιώσεις, να λυθεί το πρόβλημα με το κατοχικό δάνειο κτλ. Όμως αυτά για να γίνουν χρειάζεται πολιτική βούληση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πολιτική βούληση, μιας και οι άνθρωποι οι οποίοι κυβερνάνε δυστυχώς δεν φαίνονται να υποστηρίζουν την χώρα τους, αλλά ξένα συμφέροντα δυστυχώς. Κύριε Σαλτιέλ, σε εσάς. Μάλιστα. Όσον αφορά το θέμα των Σκοπίων, αυτό είναι ένα θέμα καθαρά το οποίο αυτή τη στιγμή έχει τεθεί στο Εθνικό Κοινοβούλιο, γιατί αυτό έχει θέσει στην ουσία και το μεγάλο θέμα. Οπότε, σαν υποψήφιος βουλευτής, εγώ δεν θα ήθελα να πάρω θέση για το συγκεκριμένο, γιατί ούτως ή άλλως τα Σκόπια είναι ένα καυτό θέμα το οποίο το χειρίζεται η κυβέρνηση. Όταν και εφόσον κάποια στιγμή, σε οτιδήποτε γίνει αυτό, έχουμε θέσεις που μπορούμε να πάρουμε τέτοιες σκέψεις και αποφάσεις, θα το συζητήσουμε, αλλά θεωρώ ότι η κυρία Δεοπούλου έχει πολύ μεγάλο δίκιο. Το θέμα που έχει να κάνει με τα Σκόπια είναι ένα θέμα το οποίο είναι καυτό και θα πρέπει να το αξιολογήσουμε όλοι μαζί οι ευρωβουλευτές σαν διαπραγμάτευση στο σύνολό του. Και επίσης και θα πρέπει αυτό να συζητηθεί και σε Εθνικό Κοινοβούλιο. Και επειδή αυτό το πράγμα είναι δύσκολο να συζητηθεί σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε όσον αφορά αυτό. Τώρα, όσον αφορά το κατοχικό δάνειο. Και επίσης το ίδιο πράγμα πρέπει να συμβεί και εδώ. Οι 21 που θα πάμε στο Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να κάτσουμε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι μεταξύ μας και να κάτσουμε να δούμε πώς μπορούμε όλοι μαζί να μπούμε στη διαδικασία, να διαπραγματευτούμε το πώς θα μπορέσουμε από το κατοχικό δάνειο. Γιατί πάνω να το ζητάς μόνο, να λες θέλουμε το κατοχικό δάνειο, δεν σημαίνει κάτι. Γιατί πρέπει να μπορέσει να προσφέρεις κάτι, να δημιουργήσεις κάποια κίνητρα σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι απέναντί σου και να τους πεις ότι κοίτα να δεις, αυτό το κατοχικό δάνειο πρέπει να το πάρουμε για αυτούς και αυτούς τους λόγους και έτσι με αυτόν τον τρόπο. Άρα πρέπει να κάτσουμε όλοι μαζί, να το συζητήσουμε και να το συμφωνήσουμε, ο καθένας να φέρει τις προτάσεις του και όλοι μαζί να είμαστε μονομπλοκ σε αυτό το θέμα. Ναι. Βέβαια, με αυτό που λέτε, ότι πρέπει να καθίσετε όλοι μαζί να το συζητήσετε, εγώ άκουσα πριν δύο τελείως διαφορετικές απόψεις, ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει εθνική συνεννόηση. Σε μερικά πράγματα πρέπει να υπάρχει εθνική συνεννόηση. Πώς θα το καταφέρετε, ναι, κυρία Θεοπούλου. Λόγω δομής του Ευρωκοινοβουλίου είναι αδύνατο να υπάρχει εθνική συνεννόηση. Λόγω της δομής του. Συμφωνώ. Δεν μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο. Έχει φτιαχτεί το σύστημα ακριβώς ώστε να μην υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Συμφωνώ, αλλά. Αυτό είναι και το πρόβλημα. Οι 21 όμως άνθρωποι οι οποίοι θα εκλεγούν από τον ελληνικό λαό και θα πάνε στο Ευρωκοινοβούλιο για να κάνουν μια δουλειά, γιατί στην ουσία είναι εκλεγμένοι από το λαό, αλλά είναι εργάτες του λαού και των ανθρώπων που ζουν σε αυτή τη χώρα, θα πρέπει τουλάχιστον να πείσουν τους προέδρους των κομμάτων τους ότι εμείς έχουμε κάτσει και έχουμε πει αυτά και αυτά τα πράγματα και πρέπει να το θέσουμε και εμείς σαν θέμα όλοι μαζί. Κοιτάξτε, και σαν κόμμα. Θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς το εξής. Για παράδειγμα, είναι κάποιοι που πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρξει μια σύνθετη ονομασία. Όσον αφορά το θέμα της Σκοπίας. Ναι, μια σύνθετη ονομασία. Θα μπορούσε ποτέ η Χρυσή Αυγή να συμφωνήσει με αυτό, οι ευρωβουλευτές Χρυσής Αυγής, για παράδειγμα. Σαφέστατα. Θα κάτσουμε να συζητήσουμε. Θα κάτσουμε να συζητήσουμε. Δεν σημαίνει ότι θα συμφωνήσουμε κιόλας. Αλλά πρέπει να κάτσουμε να συζητήσουμε πρώτα. Να παίρνουμε αποφάσεις αυτή τη στιγμή για κάτι που δεν έχουμε συζητήσει, πώς θα γίνει. Εδώ στο πάνελ θα το κάποια κόμματα που λένε. Υποστηρίζουμε σύνθετη ονομασία. Άλλοι δεν συζητούν καν να μπει το όνομα Μακεδονία μέσα. Θα κάτσουμε λοιπόν όλοι μαζί να το συζητήσουμε, αυτό λέω. Ναι, αλλά από εσάς δεν άκουσα μία πρόταση συγκεκριμένη. Δεν μπορώ να κάνω μία πρόταση στον αυτό το θέμα των Σκοπίων, σας ξαναλέω, διότι είναι ένα θέμα πολύ καυτό, το οποίο δεν μπορώ εγώ από μόνος μου να σας δώσω μία απάντηση. Ωραία, είναι μία απάντηση που πρέπει να έρθει από το σύνολο του ανθρώπου
που ζει στη χώρα αυτή και των εκπροσώπων τους. Mm-hmm. Δεν μπορεί να έρθει μόνο από μένα ή μόνο από την κυρία Θεοπούλου ή μόνο από την κυρία Αλεξανδράκη. Ο καθένας μπορεί να λέει τη γνώμη του. Εγώ θέλω να αποσυμπληρωθώ από αυτό το θέμα γιατί πρέπει να γίνει εν συνόλο. Ωραία, κύριε Αλεξανδράκη, τοποθέτηση. Αλλιώς περνάω σε επόμενη ερώτηση. Σε ερώτηση. Είναι πολλοί που υποστηρίζουν ότι τα χρήματα που παίρνει ένας ευρωβουλευτής το μήνα είναι πάρα πολλά. Και λένε ότι δεν είναι σε θέση οι ευρωβουλευτές όταν έχουν τόσα προνόμια στην Ευρωβουλή και παίρνουν τόσα χρήματα να έχουν την αίσθηση των πραγματικών προβλημάτων των ανθρώπων που εκπροσωπούν. Θέλω να απαντήσετε. Αυτό ισχύει και για τους ευρωβουλευτές και για τους βουλευτές και για τους δημάρχους. Η Χρυσή Αυγή ήταν η μόνη πολιτική δύναμη, μιλώντας για τις εθνικές εκλογές. Οι βουλευτές της δώσανε μεγάλο μέρος της βουλευτικής τους αποζημίωσης και το επιστρέψανε στον ελληνικό λαό. Γιατί ακριβώς τα βουλευτικά προνόμια και τα λεφτά που παίρνουν οι βουλευτές είναι πάρα πολλά. Αυτό θα ισχύσει και για τους ευρωβουλευτές της Χρυσής Αυγής. Θα δώσουμε ένα μεγάλο κομμάτι της βουλευτικής μας αποζημίωσης πίσω στον ελληνικό λαό. Mm-hmm. Αυτό είναι σαφές. Και ήμασταν και οι πρώτοι που το κάναμε και οι πρώτοι που αποκαλύψαμε μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο ποιος επιτέλους είναι ο μισθός του βουλευτή. Και να είστε σίγουροι, θα γίνει αυτό και για την Ευρωβουλή. Κυρία Θεοπούλου. Ναι, και το ΕΠΑΜ έχει μια παρόμοια θέση με αυτή που ανέφερε ο κύριος Αλεξανδράκης και εμείς όλοι οι ευρωβουλευτές. Συγγνώμη, εγώ μίλησα για πράξη, όχι για θέση. Πράξη. Κάναμε πράξη. Ωραία. Εμείς ακόμα δεν μπήκαμε στη Βουλή, οπότε δεν είχαμε για τη διακοπή. Απλά να φτάσουμε στο σημείο της πράξης. Ελπίζουμε να το έχουμε άμεσα. Και θα το δείτε και τότε τα ξαναλέμε για πράξη. Προς το παρόν η θέση μας είναι πολύ ξεκάθαρη. Όλοι οι ευρωβουλευτές έχουμε συμφωνήσει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της αμοιβής που θα πάρει κάποιος εάν εκλεγεί ευρωβουλευτής θα πηγαίνει πίσω στο ΕΠΑΜ και εν συνεχεία θα επενδύεται στην κοινωνία αυτό πάλι, αυτό το ποσό. Κύριε Σαλτιέλ. Εμείς επειδή είμαστε πολύ μικροί και κυνηγάμε να πιάσουμε ένα 3% για να βγάλουμε έναν ευρωβουλευτή, δεν μπορούμε να πάρουμε τέτοια θέση, ειδικά εγώ προσωπικά. Που δεν με ξέρει κανένα, ναι. Δεν μπορώ να πάρω διαθέσει, οπότε δεν μπορώ να ξέρω. Κοιτάξτε, μπορεί να γίνει όσον αφορά. Δεν μπορείτε όμως να τοποθετηθείτε για την αμοιβή ενός ευρωβουλευτή σήμερα. Μπορώ, βεβαίως, μπορώ. Αγγίζει τα 14.000 ευρώ. Βεβαίως, βεβαίως. Να πω μόνο το εξής. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία σήμερα είναι να ξεχωρίσουμε δύο βασικά πράγματα. Θέλουμε χρηματισμό των βουλευτών κάτω το τραπέζι, ναι ή όχι. Εάν δεν τον θέλουμε το χρηματισμό από συμφέροντα και από επιχειρήσεις, θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εκπρόσωποι και εργαζόμενοι του λαού να μπορούν να πάρουν ένα ποσό το οποίο δεν θα σας λέω ότι θα πρέπει να είναι αυτό το ποσό. Θα πρέπει όλοι μαζί πάλι να αποφασίσουμε ποιο θα είναι, ούτως ώστε ναι με να μπορούν να ζουν, αλλά να μην χρηματίζονται κιόλας. Διότι αν μπούμε στη διαδικασία να παίρνουμε λεφτά από αυτά τα οποία δίνουν στους εκπροσώπους και να τα δίνουμε σε οποιοδήποτε άνθρωπο στο λαό κτλ., το οποίο συμφωνώ, και φτάνει σε ένα σημείο ο κόσμος τελικά ο οποίος μπαίνει σε διαδικασία να εκπροσωπηθεί και να εκπροσωπήσει στην ουσία τους ανθρώπους να χρηματίζεται από ιδιωτικά συμφέροντα, αυτό στην ουσία θα διαλύσει την πολιτική σε όλη την Ευρώπη. Οπότε και αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε. Ναι, και μετά να πάμε στην τελευταία τοποθέτηση για να κλείσουμε. Απλά μια παρατήρηση, ότι αυτή τη στιγμή οι Έλληνες υπουργοί παίρνουν ένα τρομακτικό μισθό. Και παρόλα αυτά, είδαμε στην απολογία του κύριου Κάντα ότι κάποιος ξέχναγε στο γραφείο του βαλίτσι με λεφτά. Με την παρούσα, τον παρόν μισθό του υπουργού, ο οποίος είναι τεράστιος. Οπότε θα χρηματιστούν έτσι κι αλλιώς. Είναι θέμα ανθρώπου. Άμα ο άλλος είναι κλέφτης, είναι κλέφτης. Αυτό είναι θέμα ανθρώπου. Εγώ λοιπόν δεσμεύομαι για τον εαυτό μου και για κανέναν άλλον ότι αν μία στο δισεκατομμύριο εκλεγώ, δεν έχω κανένα δικαίωμα να χρηματιστώ, γιατί εγώ τα τελευταία 3 χρόνια που έκανα αυτή την επιχείρηση και προσπάθησα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, ζούσα με 600 ευρώ το μήνα και φόρους πολύ πάνω από τον πόη μου. Οπότε δεν έχω κανένα πρόβλημα, ξέρω να ζω και με 10 και με 20 ευρώ την ημέρα. Κύριε Σαλτιέλ, περνάμε στην τελευταία τοποθέτηση για να κλείσουμε με εσάς και να πάω στο στούντιο 2 που είναι η κυρία Ανδρεοπούλη, υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Δημοκρατική Αριστερά. Για ποιο λόγο, έρχομαι σε εσάς κύριε Αλεξανδράκη, για ποιο λόγο, να είστε σύντομος παρακαλώ σε ένα λεπτό, θα πρέπει ο κόσμος την Κυριακή να σταυρώσει το ψηφοδέλτιο της Χρυσής Αυγής. Κοιτάξτε, η Χρυσή Αυγή απέδειξε στα 2 χρόνια κοινοβουλευτικής της παρουσίας ότι είναι το μόνο πρόβλημα του καθεστώτος, το μόνο πρόβλημα του συστήματος που πίνει το αίμα του ελληνικού λαού. Μόνο εμείς υφιστάμεθα τέτοιες διώξεις, έχουμε τόσους ανθρώπους στη φυλακή χωρίς κανένα στοιχείο, έχουμε 2 αδέρφια μας δολοφονημένα από το κόκκινο παρακράτος, 2 νεαρούς χρυσαυγίτες, τον Γιώργο Φουντούλη και τον Μανώλη Καπελώνη, που ήρθανε άνανδρα και τους πυροβόλησαν έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στα βόρεια προάστια.
Μόνο εμείς δεχόμαστε τέτοιο πόλεμο από το καθεστώς. Ένα πόλεμο που σε όλα τα επίπεδα, από τις εφημερίδες μέχρι τους δολοφόνους που σκοτώσαν τα παιδιά, είμαστε το μόνο πρόβλημα του καθεστώτος. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και για το πρόγραμμά μας πρέπει ο ελληνικός λαός να μας στηρίξει. Κυρία Θεοπούλου, για ποιο λόγο να σταυρώσουν το ψηφοδέλτιο του ΕΠΑΜ? Εγώ για να τοποθετηθώ, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από μια κουβέντα που ακούστηκε πριν από ένα λεπτό. Και αυτό θα ήθελα να το πω όχι ως απλά υποψήφια ευρωβουλευτής, αλλά από θέμα ειδικότητας. Υπόθηκε πριν ότι είναι ζήτημα ανθρώπου και χαρακτήρα. Εγώ θέλω να σας πω ότι η επιστήμη έχει αποδείξει πως δεν είναι ζήτημα ανθρώπου και χαρακτήρα. Είναι ξεκάθαρο πλέον ο κανόνας ότι το σύστημα καθοδηγεί στη συμπεριφορά. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι οποιονδήποτε άνθρωπο να πάρουμε και να τον βάλουμε σε μια συγκεκριμένη θέση, μέσα σε ένα συγκεκριμένο οργανισμό, αυτός ο άνθρωπος, όποιος και να είναι, θα εμφανίσει ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Γι' αυτό βλέπουμε και τους πολιτικούς μας να εμφανίζουν την ίδια συμπεριφορά, παρόλο που προέρχονται από διαφορετικές ιδεολογίες. Δεν είναι θέμα χαρακτήρα. Αυτό το έχει αποδείξει η επιστήμη πολύ ξεκάθαρα. Συνεπώς, εκείνο που μας λέει πλέον η επιστήμη είναι ότι για να αλλάξει η συμπεριφορά του οργανισμού και των μελών του δηλαδή, θα πρέπει να αλλάξει η δομή του συστήματος. Λοιπόν, εκείνο που χρειάζεται και ο λόγος για τον οποίο θα ήθελα να καλέσω τον κόσμο να ψηφίσει το ΕΠΑΜ είναι ακριβώς γι' αυτό, διότι το ΕΠΑΜ πηγαίνοντας στην Ευρωβουλή, ο μοναδικός του στόχος θα είναι αυτός, να αλλάξει τη δομή του συστήματος. Έτσι θα μπορέσει αυτό που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, να εμφανίσει μια πολύ πιο δημοκρατική συμπεριφορά και όχι αυτό που βλέπουμε σήμερα. Κύριε Σαλτιέλ, και σε εσάς, για να κλείσουμε. Ναι. Οι γέφυρες δράση δημιουργία ξανά, η ένωση των δύο αυτών κομμάτων. Του κύριου Τζίμερου και του κύριου Σκυλακάκη. Και του κύριου Σκυλακάκη, μάλιστα, των προέδρων λοιπόν αυτών, ναι. Εκπροσωπούμε τη μεσαία τάξη. Γιατί ήμασταν οι μόνοι οι οποίοι μιλήσαμε για την έκθεση της Κομισιόν που βγήκε πριν τρεις εβδομάδες, η οποία λέει ότι μετά ακριβώς τις εκλογές, 2,6 εκατομμύρια πολίτες που υποστηρίζουν 2,6 εκατομμύρια νοικοκυριά, από τα 2,8 που χρωστάνε στο δημόσιο 10 δισεκατομμύρια, θα μπουν σε πληστηριασμό τα σπίτια τους στο 1 τρίτο αντικειμενικής αξίας. Μπορεί και λιγότερα και ακόμα και για τα λεφτά τα οποία χρωστάνε. Είμαστε οι μοναδικοί οι οποίοι έχουμε βγει και το έχουμε πει ανοιχτά και κανένας άλλος δεν έχει πει τίποτα γι' αυτό. Επίσης, είμαστε αυτοί οι οποίοι εκπροσωπούμε τους 450.000 οι οποίοι αυτή τη στιγμή μπαίνουν στη διαδικασία να είναι ανασφάλιστοι στον ΑΕ. Εμείς λέμε να είναι ανταποδοτικό το ταμείο του ΑΕ, γιατί στην ουσία το ασφαλιστικό αυτό ταμείο, και όπως όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, είναι ταμεία τα οποία ανήκουν στον πολίτη και θα πρέπει να χωρίσουμε την υγεία με την περίθαλψη, θα πρέπει να χωρίσουμε στην ουσία τις συντηρητικές εισφορές και να γίνει η αμετάκλητη διαγραφή οφειλών για να ξαναμπούν πάλι στο σύστημα. Άρα, εμείς εκπροσωπούμε και πρεσβεύουμε τη μεσαία τάξη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβει ο κόσμος, και πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε δύναμη στη μια φιλελεύθερη φωνή. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν σήμερα εδώ και είχαμε αυτή τη συζήτηση. Καλή επιτυχία. Εύχομαι την Κυριακή στις ευρωεκλογές. Να περάσω τώρα στο στούντιο 2, που εκεί βρίσκεται η Σοφία Ανδριοπούλου, υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Δημοκρατική Αριστερά. Κύριε Ανδριοπούλου, θέλετε να κάνετε ένα πρώτο σχόλιο για αυτά που ακούσατε στο debate, αυτό που έγινε, ή να προχωρήσω στις ερωτήσεις του κόσμου? Ακούστηκαν διάφορα θέματα τα οποία θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε, αλλά λόγω ακριβώς της πολιτικής μου απόφασης που πήρα στην αρχή, θα προτιμούσα να προχωρήσουμε στη συζήτηση μεταξύ μας. Ωραία. Να αρχίσω λοιπόν πρώτα με αυτό με την αποχή που υπήρξε στις αυτοδιοικητικές εκλογές της προηγούμενης Κυριακής και να σας ρωτήσω την εκτίμησή σας για την αποχή, φυσικά, αν θα υπάρχει την Κυριακή αυτή, και για ποιο λόγο υπήρξε η αποχή στις αυτοδιοικητικές εκλογές της προηγούμενης Κυριακής. Γιατί ο κόσμος απήχε? Έχω γυρίσει αυτή την περίοδο σχεδόν όλη την Ελλάδα και έχω μιλήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους. Ο κόσμος είναι απογοητευμένος και είναι και προδομένος από το πολιτικό σύστημα και πρέπει να αντιληφθούμε και εμείς που ερχόμαστε στα πάνελ ότι νιώθει προδομένος από το σύνολο. Μέσα σε αυτό, δικαίως ή αδίκως, υπάρχονται και η αριστερά όταν αναπαράγει φαινόμενα του πολιτικού συστήματος του παρελθόντος. Μέχρι ένα σημείο θα πρέπει να το καταλάβουμε την αγανάκτηση αυτή του κόσμου. Άλλαξε η ζωή του Άρδεν. Θα πρέπει όμως να αντιληφθούμε ότι η αποχή δεν είναι εκδικητική, η αποχή αφήνει τον χρόνο και τον τόπο σε δυνάμεις
να παίξουν παιχνίδι, αφήνει την εποχή σε φασίστες να μπουν στη Βουλή, αφήνει την εποχή, το δρόμο, ανοίγει το δρόμο σε πολιτικές που να στηρίξουν τα οικονομικά συμφέροντά τους και να μην στηρίξουν επί της ουσίας την κοινωνία. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι παλιά στα νιάτα μας, όταν ήμασταν πιτσιροί και τραγουδάγαμε το «Δεν θέλω να αποφασίζουν άλλοι για μένα χωρίς εμένα», τότε μας φαινόταν ίσως ένα τραγουδάκι εφηβικής επανάστασης, τώρα όμως πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι η ουσία. Και για αυτή την ουσία μιλάμε, όσο απλοϊκό και αν σας φαίνεται, και πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος ότι στις εκλογές έχει την απόλυτη δύναμη. Ο ένας σταυρός μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το ένα ψηφοδέλτιο μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε πολιτικές, ανάμεσα σε αποχρώσεις, αλλά και ανάμεσα σε ανθρώπους τα ίδια ψηφοδέλτια. Κυρία Ανδριοπούλου, πιστεύετε, ολοκληρώστε για να περάσω στο επόμενο ερώτημα. Κάτι που έλεγα από την πρώτη στιγμή, πολύ πριν από την κρίση, άρχισα να εμπλέκομαι στην πολιτική. Άξιοι άνθρωποι που, και αγνοί άνθρωποι υπάρχουν σε όλα τα κόμματα. Και άξιοι άνθρωποι να αντιπροσωπεύσουν τα συμφέροντα της κοινωνίας. Πρέπει να τιμούμε και το σταυρό μας, όχι μόνο τις πολιτικές ιδεολογίες, που σύμφωνα με τη δική μου οπτική δεν έχουν τελειώσει, είναι σε κρίση, μπορεί να είναι ζαλισμένες και αμήχανες, αλλά αποτελούν πολύ σημαντικό παράγοντα για το πού θέλουμε να πάμε. Πιστεύετε ότι από τις εκλογές, τα αποτελέσματα των εκλογών, των αυτοδιοικητικών της περασμένης Κυριακής, η δημοκρατική αριστερά έχασε ή κέρδισε? Η άποψη της δημοκρατικής αριστεράς είναι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη και θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη και όταν τα αποτελέσματα και όταν τα αποτελέσματα είναι θετικά και όταν είναι αρνητικά. Σε δήμους, σε πάρα πολλούς δήμους, είχαμε ένα πάρα πολύ θετικό ισοζύγιο. Στις περιφέρειες είχαμε για πρώτη φορά αντιπροσώπευση, καταφέραμε να έχουμε αντιπροσώπευση στα σχήματα που εμείς υποστηρίζαμε. Κατάφεραν τα σχήματα αυτά να έχουν αντιπροσώπευση σε περιοχές πολύ δύσκολες, όπως είναι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπως είναι το Βόρειο Αιγαίο, όπως είναι η Κρήτη, όπως είναι η Ήπειρος. Δεν είχαμε τα αποτελέσματα που θα θέλαμε να έχουμε. Η προσπάθεια που κάναμε μαζί με τους οικολόγους, με μεγάλο κομμάτι των οικολόγων, την Οικολογία Ευρώπη και τους πράσινους οικολόγους, στην Αθήνα. Στην Αθήνα όμως πρέπει να αντιληφθούμε ότι ήταν και μια περιοχή η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη, ήθελε λεφτά και εμείς δεν είχαμε. Είχαμε λεφτά μόνο για τα ψηφοδέλτιά μας. Ήθελε διεισδυτικότητα στα ΜΜΕ και εμείς εν πολλής δεν την είχαμε. Και πρέπει να αντιληφθούμε ότι και τα διλήμματα ήταν πολύ πιο πολιτικά. Δεν θέλω να δικαιολογήσω το γεγονός ότι δεν πήγαμε όσο καλά θα θέλαμε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια. Αλλά πρέπει να αντιληφθούμε ότι ήταν και ένας πάρα πολύ δύσκολος αγώνας. Και θα πρέπει να τιμούμε τους ανθρώπους που επιλέξανε μια δύσκολη επιλογή. Να μιλάς για την αριστερά και για την οικολογία σε πολύ δύσκολες εποχές που ο κόσμος προσπαθεί, είναι ζαλισμένος από πολιτικά διλήμματα που του πέφτουν αναφανδόν σε όλα τα επίπεδα. Να πάω λοιπόν και στο πρόγραμμα το δικό σας. Εσείς ζητάτε την ψήφο του ελληνικού λαού για να εκλεγείτε ευρωβουλευτής. Ποια είναι τα πρώτα θέματα που θα δείξετε στο Ευρωκοινοβούλιο εφόσον εκλεγείτε? Τι έχετε στην ατζέντα σας εσείς? Η δημοκρατική αριστερά έχει θέσεις για όλα τα θέματα. Mm-hmm. Προσωπικά αυτά που με ενδιαφέρουν πολύ περισσότερο είναι οι σχέσεις εργασίας. Πριν από λίγες μέρες είχαμε την Πρωτομαγιά που γιορτάζαμε το εργατικό κίνημα και είδαμε ότι το σύνθημα το 1896 ήταν 8 ώρες ύπνο, 8 ώρες εργασία, 8 ώρες ελεύθερος χρόνος. Πριν από 10 χρόνια περίπου κάναμε καμπάνια για το 35ωρο. Βλέπουμε όμως τώρα ότι πρέπει να ξανακυνηγήσουμε για τα αυτονόητα. Βλέπουμε ότι μιλάνε πάρα πολύ για ανάπτυξη στην Ευρώπη, η οποία όμως έχει πέσει το κατώτερος μισθός. Δεν υπάρχουν πλέον εργασιακές συνθήκες ασφάλειας. Δεν υπάρχει εργατικό δίκαιο επί της ουσίας. Πέρσι με ρωτάγανε, επειδή είμαι δικηγόρος, με ρωτάγανε συνάδελφοί σας από την ΕΡΤ, μια συνάδελφό σας από την ΕΡΤ, τι μελεχώνα μπορούν να με απολύσουνε. Πραγματικά το εργατικό δίκαιο δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό, γιατί καταργήθηκε ο οργανισμός και δεν αποτελεί απόλυση. Για να δούμε λοιπόν για τέτοια ανάπτυξη μιλάμε, γιατί μιλάμε τότε για μια άνεργη ανάπτυξη
που θα είναι στα νούμερα, μπορεί να είναι σε κάποιες επιχειρήσεις, που μπορεί να έρθουν κάποιες επενδύσεις, αλλά το μεγάλο μέρος της κοινωνίας να βρίσκεται στο όριο της φτώχειας. Αυτή τη στιγμή η ενεργία φτάνει περίπου στο 30% και μην ξεχνάτε ότι τα περισσότερα νοικοκυριά, το βλέπετε και γενικότερα και στο δικό σας τον κύκλο, στηρίζονται στον ένα συνταξιούχο ή στον ένα δημόσιο υπάλληλο που υπάρχει στην οικογένεια. Άρα τα εργασιακά είναι πρώτη σας προτεραιότητα, από ό,τι καταλαβαίνω. Τα εργασιακά, όμως, τα δικαιώματα, ναι, η οικολογία, η δημοκρατία είναι τα θύματα της κρίσης. Θα πρέπει το ευρωπαϊκό κεκτημένο να το τιμήσουμε, όχι γιατί είμαστε γεωγραφικά στην Ευρώπη. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει να παλέψουμε για τις κοινωνίες της Ευρώπης, για ένα καλύτερο μέλλον για αυτές. Υπάρχουν όμως και άλλα πολύ σημαντικά θέματα τα οποία απασχολούν και τα ρωτάει φυσικά ο κόσμος που υπόθηκαν εδώ σήμερα. Θέλω να αρχίσω με το αν πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει εθνική συνεννόηση μεταξύ των ευρωβουλευτών που θα εκλεγούν μετά την Κυριακή. Είναι εφικτό να υπάρξει εθνική συνεννόηση? Αν για παράδειγμα είναι έτσι όπως το είδατε εσείς σήμερα, από αυτή τη ζήτηση που έγινε. Έχουμε ένα μειονέκτημα στην Ελλάδα. Έχουμε συνηθίσει να μην μιλάμε με το διπλανό μας, να θεωρούμε ότι έχουμε την αυθεντία της άποψής μας και κανένας άλλος δεν μας καταλαβαίνει. Και έχουμε συνηθίσει να μιλάμε με στρατόπεδα. Μην ξεχνάτε ότι οι στρατόπεδα υπήρχαν σχεδόν από την γέννηση του ελληνικού κράτους. Και ο καθένας έπρεπε να πορεύεται ανάλογα με το στρατόπεδό του. Ο πολιτικός διάλογος και η πολιτική διαβούλευση στην Ευρώπη είναι έννοιες οι οποίες είναι ριζωμένες πραγματικά στο πολιτικό DNA των κομμάτων, των βουλευτών. Ήδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχουν διαδικασίες που μπορούν να συνεννοηθούν, να γίνουν φόρα που να έχουν και επί της ουσίας αποτελέσματα και μεταξύ βουλευτών άλλων πολιτικών ομάδων. Αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούμε, γιατί εδώ πέρα έχουμε συνηθίσει λίγο να μιλάμε πάντα με το δυνατό. Δεν είναι πάντα έτσι τα πράγματα. Δυστυχώς είχαμε μια απογοήτευση, τουλάχιστον προσωπικά, ότι ενώ στην αριστερά μιλάγαμε πάντα για την απλή αναλογική και για τις συνεργασίες, τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ φτάνει να φτάσει στην πηγή της διακυβέρνησης της χώρας, έχει ξεχάσει την απλή αναλογική και δεν έρχεται με πρώτο στην ατζέντα του την κατάργηση των 50 ευρώ. Βλέπουμε λοιπόν μια οπτική των πολιτικών πραγμάτων στην Ελλάδα, πώς μπορεί να επηρεάσει και την εθνική συνεννόηση που μπορεί να έχουμε στο εξωτερικό. 21 βουλευτές δεν είναι λίγοι. Μπορούν να συνεννοηθούν με άλλους βουλευτές από άλλα κράτη. Καταρχήν μια συνεννόηση των χωρών του Νότου, που είναι τα μεγάλα θύματα της οικονομικής κρίσης. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είχαμε πολύ σημαντικές φωνές μέσα στην Ευρωβουλή και από το Βορρά. Ξεχνάτε ότι μέσα στην Ευρωβουλή υπήρχαν βουλευτές από διάφορα κόμματα οι οποίοι υποστήριξαν τα συμφέροντα της Ελλάδος. Σε αυτό το επίπεδο μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά. Πρέπει να μάθουμε να μιλάμε όμως και να μην κρυβόμαστε πίσω από εύκολα συνθήματα. Κύριε Ανδριοπούλου, μία τελευταία τοποθέτηση πριν κλείσουμε, όπως ρώτησα και τους άλλους υποψηφίους που βρισκόντουσαν εδώ στο στούντιο. Για ποιο λόγο την Κυριακή λοιπόν θα πρέπει ο κόσμος, πηγαίνοντας στις κάλπες, να επιλέξει το ευρωψηφοδέλτιο της Δημοκρατικής Αριστεράς? Και με αυτό να κλείσουμε. Καταρχήν, την Κυριακή ο κόσμος πρέπει να πάει να ψηφίσει και να ψηφίσει για την Ελλάδα και την Ευρώπη που θέλει και οραματίζεται. Για το σήμερα και για το αύριο. Όχι για 20 χρόνια μετά. Πρέπει να φτάσουμε στα 20 χρόνια μετά. Κατά δεύτερον, η Δημοκρατική Αριστερά έχει συγκεκριμένες στοχεύσεις και μιλάει με τον κόσμο και έχει συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν θεωρεί ότι μπορεί να τα κάνει όλα μόνη της, αλλά θεωρεί ότι μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στο διάλογο, στη δημοκρατία, για να μπορέσουμε να πάμε τα βήματα ένα βήμα πιο μπροστά. Έχει παλέψει και έχει παλέψει σκληρά και πολλές φορές ίσως και πάνω από τον πόη της. Μπορεί να έκανε και λάθη, τα έκανε όμως πάντα με γνώμονα την κοινωνία. Και νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο η Δημοκρατική Αριστερά πρέπει να έχει ευρωβουλευτή και πρέπει να έχει αντιπροσώπευση στη Βουλή. Μην ξεχνάτε ότι το όραμα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης ήταν κατεξοχήν ένα όραμα που δημιουργήθηκε και στηρίχθηκε από την ανανεωτική αριστερά στην Ελλάδα, και σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει η συνέχεια να υπάρξει για να μπορέσουμε να μιλήσουμε και διαφορετικά. Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η Ευρώπη δεν είναι μόνο η Ευρώπη της Μέρκελ,
Η Ευρώπη δεν είναι μόνο η Ευρώπη των τεχνοκρατών και των οικονομικών συμφερόντων. Η Ευρώπη είναι και αυτό που έχουμε καταφέρει να κατακτήσουμε πολλά χρόνια τώρα. Και για να κάνω ένα μικρό σχόλιο και σε σχέση και να με τον με εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής που είχατε πριν από λίγο. Mm-hmm. Η Ευρώπη έχει να καμαρώσει αυτή τη στιγμή και καμαρώνω και εγώ προσωπικά ότι ο εγγονός του Ρούντολφ Ες, ο οποίος ήταν ο εγγονός του διοικητή του Auschwitz, υπεύθυνος για πολλούς χιλιάδες θανάτους, αυτή τη στιγμή είναι ο επικεφαλής μιας πανευρωπαϊκής καμπάνιας κατά του ρατσισμού. Και λέει στους Γερμανούς, θυμηθείτε, μην ξεχάσετε και ψηφίστε. Γιατί μπορεί να συμφωνήσουμε ότι το Δουβλίνο 2 είναι το σημαντικό, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι μπορεί να συμφωνήσουμε ότι αδίκως χαθήκανε τα δύο παιδιά που χαθήκανε στο Νέο Ηράκλειο και συμφωνήσαμε όλα τα πολιτικά κόμματα σε αυτό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να χάνονται ζωές όμως, είτε είναι Ελλήνων, είτε είναι ξένων, είτε είναι αυτών που συμφωνούν μαζί μας, είτε είναι αυτών που διαφωνούν μαζί μας. Κυρία Ανδριοπούλου, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι και καλή επιτυχία στις ευρωεκλογές. Κυρίες και κύριοι, να πω ένα ευχαριστώ και σε εσάς για τη μεγάλη πραγματικά συμμετοχή που υπήρξε σήμερα στο διαδικτυακό αυτό debate που οργάνωσε η τηλεόραση της Ζούγκλας. Ήδη διαβάζω εδώ πάρα πολλά μηνύματα τα οποία έχετε στείλει μέσω του email. Πολλές οι ερωτήσεις, προβληματισμοί, τα σχόλιά σας. Μην ξεχνάτε, αυτή την Κυριακή η τηλεόραση της Ζούγκλας, όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο θα βρίσκεται επιποδός για τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών αλλά και τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών από τις 3 το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Και να είστε σίγουροι ότι τα αποτελέσματα θα τα μάθετε πρώτοι όπως έγινε και την προηγούμενη Κυριακή. Καλό σας απόγευμα. Το κομμωτήριο We Love Hair στο Δήμο Λάθενς αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα από τα κορυφαία κομμωτήρια της Αθήνας. Οργανώθηκε από τους ειδικότερους του κομμωτικού κλάδου, εξασφαλίζοντας λειτουργία υψηλού επίπεδου και προσωπικό με ιδιαίτερα ταλέντα και συνεχή τεχνική ενημέρωση. Είμαι η Μυρτώ Καβαλιεράτου και η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά έχει ξεκινήσει περίπου πριν από 80 χρόνια, όταν ο παππούς μου ήταν ο πρώτος που έφερε την εταιρεία L'Oréal στην Ελλάδα. Στη συνέχεια ο πατέρας μου ίδρυσε την εταιρεία Rilken, οπότε καταλαβαίνετε ότι η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά είναι σχεδόν γονιδιακή. Το The Mall Athens έχει ετησίως πάνω από 15 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς σε μια καθημερινή μας μέρα έχουμε πάνω από 100 επισκέπτες. Αυτό μας κάνει να έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα πελατών, να πρέπει να εξυπηρετήσουμε πραγματικά όλες τις ανάγκες και να βγάλουμε από κάθε γυναίκα αυτό που πραγματικά την αντιπροσωπεύει. Χειροποίητα στρώματα, Ματρουαγιάλ, αληθινά όνειρα.